σήμερα είναι μια ακόμη πολύ ωραία μέρα από αυτές που λες ότι που μέχρι να έρθεις ή να πας είτε πρωί είτε μεσημέρι είτε απόγευμα είτε βράδυ να πας για δουλειά, λες Γαλλία, αν πω το άλλο, γιατί έρχεται και η Εθνική Γαλλίας στο Πανευρωπαϊκό να τα σηκώσει όλα. Όλα να τα σηκώσει, παραμάζωμα θα τα πάρουμε όλα πάλι. Μες στο γερμανικό ουρανό, να πούμε, η αρμάδα του Μισελ Πλατινί θα τα πάρει όλα και θα τα σηκώσει. Με Μισελ Πλατινί, με Ζοέλ Μπάτς κάτω από τα δοκάρια, δεξιά μωρός, στο κέντρο της άμυνας Μποσής, στο χώρο του κέντρου Ζηρές, Πλατινί στο 10 και στο πυρά Σεντερφόρ. Εντάξει, βάζαμε και το 6 τότε, βάζαμε κι άλλους. Είχαμε κι άλλους, δεν τους θυμάμαι τώρα. Γιατί τα έχω δει στο YouTube, δεν τα έχω συγκρατήσει. Τότε που η Γαλλία έκανε όρια με Μισελ Πλατινί. Καλησπέρα σας, καλή διασκέδαση. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή πέναντι στο Λίμπερο 107,4 και φυσικά θα είναι διασκεδαστική. Νωρίς θέλει να παρεύει ο Άκης ο Φαρμάκης. Παρακαλώ, πάμε στη γραμμή. Έλα, Άκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, την τι κανά, έγινε. Ρε, φίλε. Ναι, ζαν την κανά. Χωρίς την κανά που πας. Την κανά έμεινε και στην ιστορία, το λέμε και τώρα. Ναι, γι' αυτό. Την κανά. Την κάνω με ελαφρά. Είναι ο. Ελεγκύβες, ποιος προσπαθεί να παραβιάσει την πόρτα. Να παραβιάσει. Ναι. Μήπως έρχεται ο... Μουλοχτός. Όχι, πότε άλλος είναι ο τίτλος. Ποιος είναι ο τίτλος. Ο Πνιγομανολάκης. Πνιγομανολάκης. Δεν το πνίξε σήμερα. Κριτικός κι αυτός, έτσι. Ναι. Φίλος και συνάδελφος. Λοιπόν, έχω την ερώτηση του ενός εκατομμύριου και θέλ, μόνο εσύ μπορείς να μου τα απαντήσεις. Όλα σήμερα. Σήμερα θα απαντήσω όλα. Έχω πολλές ερωτήσεις σήμερα. Πάντα, κάθε μέρα. Πέρασαν και μέρες τώρα. Θα... Πιο εύκολες οι απαντήσεις. Και οι ερωτήσεις πιο εύκολες. Ναι. Και οι τοποθετήσεις ακόμη πιο εύκολες. Λοιπόν, εκτός αν είμαστε σε καμιά ταβέρνα και φάμε κανένα πέσιμο, δηλαδή μας κοπανίσουν από ό,τι είδα εδώ. Ναι. Αλήθειες με τη Ζήνα, λέει εδώ. Λοιπόν, για ποιο λόγο ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ, της ομάδας του Δικεφάλου του Νότου, δεν έχει στείλει, όχι στείλει, να μην το πω έτσι, δεν έχει πει, ας πούμε, ένα μπράβο, ένα συγχαρητήρια που λένε και στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πες μου ένα λόγο, ρε παιδί μου. Πες μου ένα λόγο. Δεν έχει δώσει συγχαρητήρια, έχει κρατήσει μία απόσταση, είναι θυμωμένος, είναι ενοχλημένος, δεν έχει... Στείλει συγχαρητήρια στον ΠΑΟ και την κατάξει του πρωταθλήματος. Πες μου. Προφανώς. Στο Σαββίδι επίσης και τα λοιπά. Επειδή τα τσουγκρίσανε. Είναι αυτό που μου έρχεται. Για ποιο λόγο. Πες μου ένα λόγο που τα τσουγκρίσανε. Α, τώρα, γιατί είπες ότι απαντάς σε όλες τις ερωτήσεις. Για πες μου ένα λόγο. Μπορεί να τα τσούγκρισε. Γιατί πήρε ο ΠΑΟ το πρωτάθλημα. Όχι, όχι. Τότε πριν τα είχαν τσουγκρίσει. Δεν έχει στείλει λεγότανε. Συγχαρητήρια στο μεγαλομέτωχο του ΠΑΟ. Μιλούσα χθες με Ροστόφ. Ναι. Δεν έχει στείλει συγχαρητήρια, μου είπε ο Ιβάναρος. Στον ΠΑΟΚ, στον ίδιο προσωπικά και στον ΠΑΟΚ για την κατάξυση του πρωταθλήματος. Αλήθεια σου είπαν από τον Ροστόφ. Ναι, εγώ με τον ίδιο μίλησα. Το ρεπορτάζ το δώσαν όλο, ας πούμε. Όχι, αυτό μόνο. Οι νέες φιλίες του στείλανε συγχαρητήρια. Κάποια στιγμή πήγε η κουβέντα στο πώς πήγε το πρωτάθλημα, ποιος έχασε, ποιος το πήρε. Μιλήσαμε και για το τελικό. Ναι. Αλλά μιλήσαμε και για το πώς πήγε, πώς κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει. Ακούστηκε αυτό. Πώς κατάφερε να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ή πώς κατάφερε κυρίως, κατάφερε η ΑΕΚ να χάσει το πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή εκεί στο χαλαρό, μόλις ανοίγαμε το δεύτερο το μπουκάλι το κρασί, ήρθαν και κάτι φράουλες εκεί πέρα και κάτι τέτοια, κάτι κασέρια, κάτι αυτά. Και τι άλλο ήταν. Αποξηραμένα ήταν τα άλλα, στεναχωρημένα, δεν μου άρεσε καθόλου. Λοιπόν, και μου λέει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ότι λέει ο Μελισανίδης δεν έχει πει ένα παράπονο έβγαλε, μια πικρία. Όχι, δεν το είπε με πικρία. Το είπε ότι σαν. Εντάξει, μια αναφορά. Μαζί ξεκινήσαμε, ρε φίλε, δεν σου είπε για την εξυγεία του ποδοσφαίρου μια και τώρα αναφορά. Ας πούμε δεν στέλνει ούτε συγχαρητήριο τηλεγράφημα. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο μπορεί να θύμωσε ο Τίγρης. Δεν έχουμε και τον υπεύθυνο εδώ να μας. Έχει το ρεπορτάζ. Πιστεύω κάποια στιγμή στη διάρκεια τη εκπομπή θα έρθει. Την απώλεια του τίτλου για τον Τίγρη έχουν χαλάσει σχέσεις. Λέγεται. Το λόγο δεν μας τον έχει πει κανείς. Πολλά ακούγεται, αλλά. Όχι, όχι. Εγώ τον ξέρω το λόγο. Δεν το συζήτησα με τον μεγάλο μέτοχο του ΠΑΟΚ. Χθες που είχα μια συζήτηση για περίπου 1,5-2 ώρες. Αλλά. Δεν μου τον είπε. Απλά εγώ το ξέρω. Ναι. Η όλη φάση, και το αποκαλύπτω τώρα, η όλη φάση που έχει θυμώσει τόσο πολύ ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ και κάνει, πρέπει να προσέχω κιόλας γιατί,
Λοιπόν, και κάνει αυτή, έχει αυτή τη συμπεριφορά. Mm-hmm. Είναι ότι η φάση που έχει γίνει με την πρόταση να, παίξουν, να παίζουν από του χρόνου ή τέσσερις ή πέντε ομάδες στα play-offs. Γιατί του είπανε, σε μια φάση, μια χαλαρή συζήτηση, τώρα μπορώ να τη φανταστώ, δεν ήμουν μπροστά, ναι, ούτε και μου τη μετέφεραν. Απλά μου είπαν ποιος είναι ο λόγος που έχει εκνευριστεί, που έχει χαλαστεί και δεν έδωσε ούτε συγχαρητήρια στον ΠΑΟ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο λόγος είναι, μάλλον φαντάζομαι ότι στην κουβέντα υπόθηκε ότι εντάξει, ρε φίλε, να παίζουν οι άλλες ομάδες που είναι δικές σου, να είσαι ξεκούραστος εσύ. Θα παίζουμε μόνο οι μεγάλοι, οι πέντε δηλαδή. Με πέντε δεν χρειάζεται η έξι. Με μονή ομάδα, ρε φίλε. Μία θα έχει ρεπό. Καταγωνιστική. Γιατί να μην έχει, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Καραγκιός μπερντε θα είναι. Θα είναι playoffs αυτά. Γιατί θα περιμένει μια ομάδα γιατί κανονικά. Θα περιμένει, ρε φίλε. Τέσσερις θα γίνουν οι ομάδες. Τέσσερις, ναι. Οι τέσσερις πρώτες. Ποιο σου λέει, γιατί το είπες αυτό, υπόθεση εργασία, έκανε μόνο σου ότι θα παίζουν τέσσερις μεγάλοι. Ποιοι είναι οι τέσσερις μεγάλοι? Οι τέσσερις από τους πέντε. Ναι. Πέ, όποιος περνάει. Όποιος περνάει. Εννοείς, δεν έχουμε σίγουρα κάποια σκαπαρωμένη θέση. Θα να πει για τον Άρη. Όχι, δεν είναι αν ο Άρης τέταρτος και αφήσει έξω τον Παναθηναϊκό, ναι, θα παίζει ο Άρης. Ναι. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση. Ναι. Με σταματάει ένας τώρα στον δρόμο. Καλά, το φανάρι. Πέρυγα πάλι, δεν είχα κλείσει το παράθυρο. Τέλος πάντων, μου λέει Γιώργο, άμα γύρισα γιατί δεν με φώναξε καψιμή Ζαγόρα και τέτοια. Αν φωνάζω Ζαγόρα δεν γυρνάω. Λοιπόν, γιατί με θυμίζει το καψιμί, ας πούμε, ναι, και εκεί βαριόμουν. Για κακό σε φώναζα το καψιμί, μόλις σε καθούσα να πάρεις τον καφέ. Λοιπόν, μου λέει Γιώργο, καλό, ωραίο παλικάρι εκεί, γύρω στα 40. Μου λέει, άμα πάρει αύριο Ολυμπιακός το Conference, βγαίνει ο Άρης Ευρώπη. Κοντοστέκομαι λίγο και απάντησα όχι και έφυγα. Καλά εξηγήθηκες. Την αλήθεια δεν το είπα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, γιατί μου λέει, θα σε ακούσει τώρα διαφορετικά. Νόμιζε τον έκανα πλάκα. Πολύ σίγουρο, Αργιανός. Αλλά ωραίος Αργιανός, ρε παιδί μου. Ωραίος Αργιανός φαινόταν, αλλά δεν είχε μιζέρι καθόλου στο λόγο του. Δηλαδή 30 δευτερόλεπτα είμαστε στο φανάρι εκεί. Γιατί όπως ξέρεις είμαι και πάρα πολύ γρήγορος. Εγώ δεν εξαφανίζομαι στα φανάρια. Λοιπόν, μου λέει, εσύ Γιώργο, άμα κερδίζει ο Ολυμπιακός, ο μεγάλος Ολυμπιακός, μου είπε κιόλας. Ναι. Αύριο βγαίνουμε Ευρώπη, γυρνάω, κοιτάω. Λέω, όχι, ρε. Και φεύγω. Και έκανα κανένα. Πήγα, έφτασε το επόμενο φανάρι σε ένα δευτερόλεπτο. Λέω, μήπως τα είπα καλά. Αλλά μετά λέω, θα ρωτήσω το φαρμάκι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, αν το Σάββατο βράδυ η Άιντραχτ πάρει το πρωταθλητήριο. Συγγνώμη, η Ντόρτμουντ. Η Άιντραχτ είναι η ομάδα που περιμένει για να βγει στο Champions League. Ναι. Θα φύγει από τη θέση που έχει πάρει η Ντόρτμουντ το Champions League. Ναι. Του Champions League, μάλλον, ναι, τη διοργάνωση. Και θα την πάρει η Άιντραχτ. Από το πουθενά θα βγει η μεγάλη Άιντραχτ στο Champions League. Στο Conference γιατί δεν γίνεται αυτό. Έλα μου, ντε. Όχι, θα πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν θα πάρει τιμητικά ο Ολυμπιακός στη μια θέση στην Ευρώπη. Έστω και αν ήταν, μπορεί να ήταν και 15ος. Σαν τροπεούχος του Conference, ναι, θα πάει αυτόματα σε όμιλο του Europa. Mm. Άρα η Ελλάδα θα έχει στο Europa, στο Champions League τον ΠΑΟΚ. Μέχρι που θα πάει, ξεκινάει η Champions League. Ναι. Στο Europa θα έχουμε τον κυπελούχο τον Παναθηναϊκό. Και τον Ολυμπιακό σαν κάτοχο του Conference. Και στο Conference. Σαν κάτοχο του Conference, αφού ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έχει βγει στην Ευρώπη από το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει το Conference, ναι, πάει σαν κάτοχος του Conference σε όμιλο του Europa. Ναι, αγάπη μου, από τη στιγμή που παίρνει το τρόπαιο, ναι, δεν θα έπρεπε να είναι του χρόνου στην Ευρώπη, αν είχε πάρει θέση στη Champions League, οκ. Okay. Αλλά από τη στιγμή που είναι, δεν πρέπει να πάρει και μία ομάδα, άσχετα αν είναι προκαθορισμένη στη θέση για την Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε η επόμενη ομάδα που δεν βγήκε στην Ευρώπη να βγει στην το Ευρώπη. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Γιατί δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εγώ τα ερωτήματα αυτά έπρεπε να τα απαντήσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όμως. Μήπως ισχύει αυτό και δεν το ξέρουν, δηλαδή, μήπως δεν έχουμε το τάμπλετ. Δεν ξέρω. Πώς δεν είχαν στον Άρη το τάμπλετ να δουν το πέναν το χέρι του Αράου. Τα κλείσαμε. Πήραν τεχνογνωσία. Λέω, μήπως γίνεται, ναι, αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, προβληματίστηκα, ας πούμε, και λέω, όχι, ρε. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, όταν έφτασα μετά από ένα δευτερόλεπτο στο επόμενο φανάρι, λέω, γιατί όχι, ρε, φίλε. Το δίκαιο είναι να βγει η επόμενη ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Άρης. Τι να κάνουμε, ναι, τώρα. Είναι ο Άρης, δεν είναι Λαμία, δεν είναι ο Λεβαδιακός κτλ. Για να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, να επιστρέψουμε λοιπόν στο αρχικό μας θέμα. Έχει γίνει Ροστόφ. Ορίστε. Το αρχικό θέμα στην κουβέντα που είχα χθες με Ροστόφ, ναι, ναι, με τον Ιμπασοβίτ. Αυτό με το παιδί, δεν το ξέρω. Εγώ έπαθα πλάκα. Ναι. Λοιπόν, προφανώς όταν παίρνει μια ομάδα από το άθλημα, δεν στέλνουν οι άλλες συγχαρητήρια κτλ. Για την κατάξυψη του προδέματος. Η ΑΕΚ δεν έχει στείλει. Δεν έχει στείλει. Όχι. Ο Ολυμπιακός έστειλε. Η ΑΕΚ δεν έστειλε. Ο Ολυμπιακός έστειλε. Όλοι στείλαν. Όλοι. Έστειλε Ολυμπιακός. Και ο Άρης, όλοι. Δεν το πήρε συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια κτλ. Ναι, όλοι και ο Παναθηναϊκός. Όλοι.
Ποια άλλη ήταν? Αυτή. Πάντως οι φιλίες. Και ο Πάο και στον εαυτό του επίσης. Χαλάνε οι φιλίες, ρε φίλε, για το πώς θα γίνουν τα επόμενα playoffs. Όχι, γιατί ενοχλήθηκε ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ γι' αυτό. Που για το συγκεκριμένο που σου λέω υπήρχε και σύμφωνη γνώμη από τις άλλες ομάδες και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Περισσότερο μήπως για το υπονοούμενο που τον πέταξαν. Ας πούμε, οι άλλοι δύο είναι δικοί σου. Δεν το ξέρω. Μεταξύ κατεργαραίων δεν λέμε η αλήθεια. Δεν το ξέρω εγώ, ρε φίλε. Εγώ δεν ξέρω τι ομάδα μου ανήκει κάπου. Δεν είπαμε για συγκεκριμένη ομάδα. Οι δύο από τους έξι ποιους υπονοούνε. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, δεν κατεβαίνω. Όχι, για ότι έπαιξε ο Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είχε σε κάποια μάτς ήταν ξεκούραστη. Ναι. Και ενώ οι άλλοι υπόλοιποι μεγάλοι σκοτώνονταν μεταξύ τους. Ναι. Ενώ η ΑΕΚ είχε κάνει. Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι καφενείο βέβαια, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Ήταν δουλεμένο όλο το έργο, ακόμα και οι αγωνιστικές. Τα λένε αυτά οι μεγάλοι μεταξύ τους. Δηλαδή, είμαστε εμείς, έχουμε δύο ομάδες. Είμαστε Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, παράδειγμα σου κάνει, παιδί μου, για την οικονομία της συζήτησης. Δεν μπορεί να εξηγηθεί κανένας. Λοιπόν. Τα λέμε μεταξύ μας όταν μιλάμε στο τηλέφωνο. Ρε φίλε, εντάξει τώρα, τα κανόνες. Εσύ μέχρι και τα σημαίακια στήσατε. Θα σου έλεγα εγώ σε κάποια φάση, ένα μάτς, ας πούμε, που έβλεπα ότι ο παίκτης πετούσε την μπάλα έξω. Εσύ και εγώ. Θα σου έλεγα μέχρι και το πρόγραμμα κανόνες, ρε κουβάλα, να πάρεις το πρωτάθλημα, να παίξεις και με τη Λαμία τελευταία αγωνιστική. Όλο κανονισμένο το είχες. Εσύ και εγώ. Ναι, ρε, εγώ και εσύ. Ιδιωτικά. Στη Λίγκα την πρόταση δεν την κατέθεσες όμως εσύ και εγώ. Λέγεται ότι είναι η εισήγηση του Μάκη του Γκαγκάτση. Δεν έχουν καταθέσει ακόμα πρόταση τέτοια. Είπανε να γίνει στη Λίγκα. Ναι. 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 Λοιπόν, και τώρα. Επικυρώθηκε όμως, Γιώργο μου. Ναι. Άρα έκλεισε η προηγούμενη αγωνιστική χρονιά 23-24 με πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα και σήμερα να γίνει κάτι, δεν μπορεί το νέο πρωτάθλημα να έχει playoffs με 4. Εντάξει, μπορούμε να το περάσουμε με τέτοιο. Πώς με προεδρικό διάταγμα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε. Δύσκολα. Άμα θέλουμε. Τι λες, φίλε, όλα καλά. Χθες ήταν μια πολύ καλή μέρα, ρεπορταζιακή. Έχω πολύ πράγμα. Σήμερα πρέπει να τα βάλω σε μια σειρά στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι. Ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Στήρες. Με τον Ζαγόρα δεν μ' αρέσει στήρες. Θέλω από το ένα θέμα στο άλλο να πηγαίνει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να τα θυμηθώ, θέλω. Ένα-ένα θα μου έρχονται. Πολύ ρεπορτάζ έχω σήμερα. Και πραγματικό, όχι. Για την ομάδα μου, έχει τίποτα. Περίμενα, να τα βάλω σε μια σειρά. Τώρα ξεκίνησα με τον Μελισανίδη. Το είπα αυτό, έκανα τη μεγάλη αποκάλυψη. Λοιπόν, με τις ομάδες. Τώρα έρχεται και η φάση των. Καταρχάς να πω ότι χθες στον ΠΑΟΚ είχε μια σύσκεψη κορυφής μεταξύ των διοικητικών στελεχών. Ήταν και ο Γιώργης Σαββίδης. Ποιος τα έχουν πει αυτά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν βλέπω κιόλας. Και ο Γιώργης Σαββίδης με το σκύλο του. Δεν πάει. Γουστάρω. Τα γαλλικά τα μπουλόκ είναι τρέλα. Λοιπόν, μας ακούει και ο Γιάννης τώρα, εύχομαι να μας ακούει και θα στεναχωρηθεί. Γιατί έχασε το τσίκο και είναι πολύ στεναχωρημένος. Για να χαράξουν την πολιτική, τη στάση, γενικότερα με τις εκλογές στις επερχόμενες, έτσι δεν το λένε. Ό,τι θέλω να γράψουν και εμείς τα κείμενα, κάτι τέτοια γράφουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, στις επερχόμενες εκλογές της ΕΠΟ. Δηλαδή... Της 22ης Ιουλίου. Πες το όλο έτσι, ας πούμε να πεις ότι έγραψε άρθρο, ρε φίλε. Α, ό,τι έπιασε. Ναι, να μην φουσκώσουμε τη φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, γράψε αυτό 150 λέξεις. Αφού μπορώ να το γράψω όλο με 80 λέξεις, γιατί να κάνω 150 να βάλω σάλτσες. Έτσι είναι το σχέδιο. Αυτό είναι που με έκανε συγχωθώ τις εφημερίδες. Γενικότερα τις γεννόμενες εφημερίδες. Λοιπόν, και μετά ήταν ξανασταμένο φαγητό. Λοιπόν. Δεν βγήκαν και πάρα πολλές ειδήσεις. Δεν έγιναν και πολλά πράγματα γνωστά. Αλλά το πρόβλημα είναι το ένα και μοναδικό και υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω αν σε 10 λεπτά αλλάξει. Ναι. Ποιος θα είναι εδώ. Ποιος θα τρέχει την ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Το έχεις πει, έχει κάνει τέτοιο. Ναι, ναι, το ξέρω. Όπως είχα πει και πριν από 5 μήνες ότι ο γραμμένος είναι ο. Αυτό λέω, το έχεις πει. Δεν θα είναι αχυράνθρωπος που λένε κάποιοι. Δεν θα είναι το ούζο ο Βαγγέλης ο γραμμένος. Δηλαδή θα κάνει κουμάντο ο Μάξο Γκαγκάτσης από την Αθήνα και ο γραμμένος θα είναι εδώ το αχυράνθρωπος. Λοιπόν, όπως λένε κάποιοι, αλλά εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί κάποιος και είναι πρόβλημα αυτό
που θα αντικαταστήσει τον Μάκη τον Καγκάτση σε πολλά θέματα εδώ. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι, θεωρείται δεδομένο ότι κατεβαίνει. Και αυτή εδώ η εκπομπή είχε αποκαλύψει για τον Καγκάτση και μετά το είπαν και το γράψαν και άλλοι και τα λοιπά. Πριν από σε κάποια φάση μια κουβέντα με τον Βασίλη του Παπαθεοδόρου, ο Καγκάτση τα είπα. Είχε μείνει την πιο γνωστή ελληνική λέξη ο Βασίλης, γιατί απόρρισε ποτέ το ήξερε πρώτος. Δεδομένου ότι 23 Ιουλίου. Θα έπρεπε, αλλά δεν το έπανε. Τώρα εκείνη την ώρα. 23 Ιουλίου θα είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ. Έψαχνα δει αν έβγαιναν τα κουκιά και το Final Four του Βερολίνου. Βγήκανε και με τον παραπάνω και ο μεγάλο TPG το πήρε. Ναι. Είναι δεδομένο ότι 23 Ιουλίου θα είναι πρόεδρος. Ότι θα κατέβει, θα κατέβει. Ναι, λέει ότι την Κυριακή θα κάνει στο Μακεδονία Παλάς. Επειδή εγώ τα ξέρω ποια είναι τα έργα και πώς βγαίνουν τα κουκιά. Και έχει κάτι μυρωδιές εδώ που βγαίνουν και λένε διάφορα και αυτό είπε ο Ζαγόρας και εκείνο είπε ο Ζαγόρας, να πούμε, γιατί σου αρέσει, φτιάχνουν τα ταλούν αλλού. Τα κουκιά είναι συγκεκριμένα. Ο ΠΑΟΚ έχει. Καταρχάς ψηφίζουν και κάτι ποδόσφαιρο σάλας και κάτι γυναικείες ομάδες και τέτοια. Λίγκα για να περάσει. Αυτό πέρασε. Ήταν πρόταση του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Για να βγουν πιο εύκολα τα κουκιά. Μόνο η ΑΕΚ και ο Άρης ήταν αντίθετοι. Ο ΠΑΟΚ έχει καμιά 34 ενώσεις δικές του. 34. Το ξαναρώτησα, λέω 34 τον Ιβάναρο. Μου λέει 34. Άρα έχουμε ισοπαλία. Και άλλες έχει 34. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ είναι η Λάρισα. Λάρισα. Βέβαια. Νταβέλης. Ναι. Ντόρα Μπακογιάννη. Κτλ. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ λοιπόν είναι η Λάρισα. Αυτό με τη βοήθεια του Ολυμπιακού. Νταβέλης είναι φύλλα προσκύμενο στο Μαξίμου. Δεν έγινε. Εγώ το λέω, ρε παιδί. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι, αλλά με μπερδεύει τώρα. Βάζω και Ολυμπιακό τώρα. Σε βοηθάω. Μα και ο Ολυμπιακό στηρίζει μάλλον. Και δεν έχω πιει και καφέ και ο καφέ σήμερα είναι πολύ το χάλι. Πίνεις. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιος μου τον έκανε. Ναι. 34. Ναι. Και 7 του Ολυμπιακού. 34 μόνο του ΠΑΟΚ. Μόνο του ΠΑΟΚ είναι οι φανερές, έχει κι άλλα. Δεν υπάρχει. Ωραία, το ρώτησα. Όχι, εγώ λέω, άκου πώς σου πήγε την κουβέντα. Λέω, Φαρμάκης, λέω, μου ζαλίζει τον έρωτα και μου λέει ότι δεν είναι 34. Τρεις φορές το είπα. Ναι. Μου λένε 34 είναι και μην σου πω ότι είναι και παραπάνω γιατί έχει και αυτά τα καινούργια. Κάτι γυναικεία, κάτι βεσάλες και τέτοια. Μπάλες, κουκουνάρες. Λοιπόν, 34. Και 7 του Ολυμπιακού. 41 βγήκε. 41. Τέλειωσε. Η ΑΕΚ έχει 27, κάπου εκεί είναι. Και παλιότερα οι ενώσεις ήταν περισσότερες του ΠΑΟΚ. Αλλά με τη συνένεση του ΠΑΟΚ γίνονταν. Ναι. Πες το στο χρόνο, ρε συμπέθερε. Ναι. Γίνονταν το κουμάντο από την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά η ΑΕΚ έκανε ρε φίλε, άλλαξε μέχρι και τις κουρτίνες. Κάτσε, είπαμε να κάνουμε μια συνεργασία. Αυτό, να τα ελέγχουμε όλα. Μη μου αλλάζεις ρε φίλε και τις κουρτίνες και τα καπάκια από τις τουαλέτες όλα. Και τις επιτροπές και το ένα και το άλλο. Όλα. Αν είχαν καπνίλα δε κουρτίνες πάντα. Όχι. Τι χάλια είναι. Χωρίς ενημέρωση όμως. Όταν κάπνιζες εσύ ρε φίλε μέσα στο σπίτι, η κουρτίνα δεν ήταν χάλια. Όταν έβαζε να τις το παλιό τσιγάρο βρωμάει. Τα καινούρια δεν βρωμάνε. Άρα στις ενώσεις δεν βρωμάνε τσιγάρα. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει αυτό το σκηνικό όλο. 34 και 7. 41 βγήκε. 41 βγήκε. Μάκη μου. Εύκολος ο Μάκης. Εύκολος ο Μάκης. Εγώ βάζω ένα ευρώ ότι δεν θα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αν είναι ο Μάκης 100% γιατί περιμένουμε να το πει τώρα το, να το λέω εγώ και εσύ ας πούμε. Μόνο μπορεί στο 90, μπορεί στο 90 να έχει πάρει το OK του μεγάλου. Ναι. Αλλά το OK χωρίς να έχει βάλει το τελευταίο σημείο από το ΚΑΠΑ. Γιατί ξέρεις το ΚΑΠΑ το γράφει ένας μια κάθετη γράμμα και μετά βάζει τα άλλα. Ναι. Το τελευταίο το ΚΑΠΑ δεν το έχει βάλει. Ναι. Γιατί δυσκολεύεται να βρει τη φάση με τον ποιο θα είναι τον αντικαταστήσει εδώ. Αντικαταστάτη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή είναι μαζεμένο το OK, αλλά είναι OK. Ναι. Βγαίνουν τα κουκιά. Από εκεί και πέρα όμως, μόλις τελειώσει η φάση με τον Καγκάτση, ναι. Θα πρέπει να θωρακίζεται όλη η κατάσταση. Ναι. Γιατί ο Τίγρης δεν θα μείνει έτσι. Ναι. Ο Τίγρης θα το κρατήσει. Και θα είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο. Δηλαδή, αν ήταν ταινία, θα πούμε ότι τώρα αρχίζει ο πόλεμος ο καλός. Τι λες τώρα. Δηλαδή, θα βλέπαμε έναν αυτό. Πώς το λένε, από αυτούς τους αυτοκράτες, ας πούμε, εκεί που παίζουν. Βίκινγκς, ναι. Το άλλο, το Ναβουχοδονόσερα, πώς λέγονται όλα αυτά. Λοιπόν, και βγαίνει ένα σκοτώνα με μουσική σαν και εμένα, ας πούμε, και λέει: τώρα αρχίζει ο πόλεμος. Κάπως έτσι φαντάζομαι τον Τίγρη. Με παλοπλία και τέτοια. Ποιος θέλησε να πάει ο Μάκης στην ΕΠΟ, αυτό το ρώτησες. Ο Ιβάν θέλησε να βάλει τον Μάκη στην ΕΠΟ ή ο Μάκης σε εισαγωγικά ζάλισε τον Ιβάν να πάει στην ΕΠΟ. Αυτό το ρώτησες.
Ή το κρατάς για έκπληξη. Όχι, δεν το ρώτησα γιατί το, ήταν, κάτι που ήταν, δεδομένο, ήταν κάτι που ήταν δεδομένο ναι. Και δεν το θεώρησα έτσι. Ποιο είναι το δεδομένο για σένα? Ότι πήγε ο Μάκης, θα πάει ο Μάκης στην ΕΠΟ. Ποιος το θέλησε? Από τότε πριν από 5 μήνες που το είχα. Ποιος το θέλησε? Μένα αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν είναι το θέλησε, είναι ότι έτσι πρέπει να γίνει. Είναι όλα. Όταν έγινε κάτι τέτοιο, ναι. Ήταν καλό το κλίμα. Φαντάσου δεν τώρα... το είχε φάει ο Γαϊδάρος ναι. ακόμα. Τώρα ο 456 που είναι πρωτοξάλληλος του 163 που στέλνει σε μένα μήνυμα, με είπε φαντάσου να πάει ο Μάκης στην ΕΠΟ πρόεδρος και να μην έχουμε ξένους διαιτητές. Να μην έχουμε ξένους διαιτητές ναι. Γιατί? Γιατί ρε φίλε. Και μισή πήγε κιόλας. Ρε... μετά τις διαφημίσεις θα το πούμε. Μετά τις διαφημίσεις, βέβαια. Πανά το καλύτερο το κράτησε ο Φαρμάκης για το τέλος. Σηκώθηκε για, με buzzer beater δηλαδή. Ρε τον άτιμο. Χάσαν και οι Pacers. Δεν σε αποκλείστηκαν τέλος έτσι. Εντάξει, δύο μάτς δεν έπαιξε ο Χαλιμπέρτον, φίλε. Να έχει τα πείρα. Δεν πειράζει. Θα τους κάνω εγώ γιατί πουλά μαγιά αυτή το Celtics. Θα τους κάνει ο Ντόνσι στο τελικό. Θα τους ξεβρακώσει μπασκετικά πολύ εύκολα και πάλι. Αντί να καβαλάμε καμιά 250 άλογα και πηγαίνουμε Χαλκιδική να πούμε, τώρα ασχολούμαστε με τις εκλογές της ΕΠΟ, αλλά τέλος πάντων. Πόσο είπα, 150, είπα 250. 250 γιατί 150 δεν φτάνουμε ούτε μέχρι τον εύωσμο. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Εχθές πέσα κάτι σούτια εδώ στη γειτονιά μας, δεν πήρατε χαμπάρι, εντελώς άσχετη. Όλοι σας. Την ώρα της εκπομπής νομίζω έγινε κιόλας. Εντελώς όμως. Ναι, ναι, εδώ πήγα. Όπως είσαι τώρα, μα κυρίες πίσω και κοιτάς τα δεξιά, εκεί έγινε. Δεν κοιτάω δεξιά ποτέ. Μόνο αριστερά. Εντάξει, αριστερά. Αριστερά, αριστερά, αριστερά. Καταρχάς πρέπει να υποδεχθείς. Τι ζωή. Δεν είναι δικιά μου εκπομπή, κύριε Ζάμπα. Και τι έγινε, είσαι φιλοξενούμενος, αλλά είναι και δικιά σου. Αλήθεια. Δεν είναι δικιά μου εκπομπή. Δικιά μας είναι. Λοιπόν, η ομάδα είναι. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Παπαδομανολάκη στο στούντιο. Μας έκανε πολύ, την τιμή. Πολύ, μας έκανε την τιμή, ρε φίλε, να έρθει εδώ πέρα, στην εκπομπή του κυρίου Ζαγόρα. Ναι, αλλά στο 20 λεπτό που ήταν δικό του, ναι. Που έχει πολύ καλό ρεπορτάζ αυτό, ναι. Δηλαδή έχει εντρυφήσει πολλές φορές το ρεπορτάζ. Ταιριάζει το να το πω αυτό. Μην ταιριάζει λίγο το κατάλαβα. Κάποιος θα πει ότι είναι και λοιπόν, πολύ κοντά εδώ το κατάλαβα εγώ. Δεν υιοθετώ. Εδώ δεν το κατάλαβα εγώ που το πω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άλλη στο Λάκη. Ναι, πρέπει να ενημερώσει. Πρέπει να ενημερώσει. Τι να μας πει. Αν έχει ρεπορτάζ να μας πει, τι γίνεται. Καλή επιτυχία στο Μάκη Γκάτση στον ένα πόστο. Έχει εκλεγεί ήδη. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο Μάκης ο Γκάτσης, mm-hmm. Και ορισμοί στα ντέρμπι Έλληνες διαιτητές. Δύσκολα. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Γκαγκάτσης, mm. Αν πάει 100%, ναι, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε κουβέντα συζήτηση με το αν. Υποθετική. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη σκούπα που παίρνει. Ποιον θα πάρει παραμάζωμα? Μάνταλο. Εννοείται. Εννοείται. Μάνταλος. Λοιπόν. Άρα θα κάνει το χατήρι του, λοιπόν, του Θόδωρου Καρυπίδη. Μία διαστροφή που πήρα εγώ. Αφού την κλείτωσε ο Μάνταλος προχτές. Χθες το βράδυ. Λοιπόν. Η λεκτική επίθεση. Γιατί λεκτική έγινε προς τη φραπάρα από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Έτσι που μπορεί να οδηγεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν τράβηξα την κοτσίδα που λένε έτσι κάποιοι. Ξέρουμε. Δεν την πήρα. Το τι είδα, στα αποδυτήρια δεν ήμουν. Πάρα δεν ξέρω. Ναι. Δεν την τράβηξα την κοτσίδα που λένε κάποιοι και την έκανα μια γυροβολιά. Ούτε υπήρχε χειροδικία Μάνταλου με Θόδωρου Καρυπίδη. Μπινελίκη υπήρχε. Χειροδικία δεν χειροδίκησε ο Θόδωρος. Έτσι ξέρουμε. Μάθαμε το Μπινελίκη. Το τι είδε, του ακολουθούσε συνέχεια. Άκη. Εκτό γηπέδου. Τι Μπινελίκη, δηλαδή, μάνε σπίτια και τέτοια. Με μπιπ, ναι. Είπε ο Θόδωρος στον Μάνταλο και θα σε κόψω τα. Α, αυτά που έπιασε ο Μελισσανίδης στο Δίτη. Τέλεια. Λοιπόν, όταν ο κύριος Μαρινάκης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, νομίζω ήταν, πετούσε τις μπάλες μέσα στο Δίτη. Ναι. Πριν 2 χρόνια, είχαν βγει από την UEFA και είπαν ότι δεν θα θέλουμε να ξαναστείλουμε ξένους διαιτητές στην Ελλάδα. Τότε τιμωρήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξεφώνησε το πρόεδρο τώρα, δεν κατάλαβα καλά. Όχι, δεν ξεφώνησε. Είπε κάτι για το Βαγγελί. Όχι. Είπα ένα γεγονός το οποίο έγινε. Mm. Πετούσε τις μπάλες μέσα και γιατί θεωρούσε ότι τον αδίκησε ο ξένος διαιτητής. Από τότε και μετά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί που κουφάθηκε ο Χουανκάρ. Εκεί και το μα, δεν λε. Όχι, πριν 2 χρόνια. Από τότε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά, ο Χουανκάρ κουφάθηκε και προχτές έβαλε τη σέντρα, φίλε. Είναι δυνατόν. Ναι. Για λέγε. Τελεί σε μία τιμωρία με αναστολή. Την επόμενη φορά που θα πειράξετε ξένο διαιτητή, δεν θα σα ξαναστείλουμε ξένους διαιτητές. Ναι. Αυτό έγινε το Σαββατόβραδο. Ναι. Από τότε ήρθαν Έλληνες διαιτητές.
Ορίστε. Από τότε ήρθαν Έλληνες διαιτητές. Ξένοι. Ξένοι, ναι. Ναι, ήρθαν. Ήμασταν με αναστολή. Ναι. Τελούσαμε τιμωρία με αναστολή. Τέλεια. Μας είπαν την επόμενη φορά τέλος. Υποεπιτήρηση. Σωστό. Υποεπιτήρηση. Τώρα μετά τα γεγονότα του Σαββατόβραδου. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα ξαναδώ ξένο διαιτητή. Τέλεια. Φανταστικά. Δουλεμένο στην προπόνηση, δηλαδή. Κάποιος μπορεί να πει ναι. ότι ήταν δουλεμένο στην προπόνηση. Ο μοναδικός που δεν ήταν εχθές στη σύσκεψη, ξέχασα να το πω. Ναι. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι ή δεν σημαίνει κάτι από όλα τα διοικητικά στελέχη του ΠΑΟΚ. Ήταν ο Κυριάκος Κυριάκος. Τον είχαν συναπέξω χθες. Ή μπορεί να έχει άλλη δουλειά. Όχι. Ήταν σύσκεψη κορυφαία, σε κορυφαίο επίπεδο. Έπρεπε να είναι παρόντες όλοι. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το χθεσινό το συμβούλιο. Γι' αυτό πήγε και ο Γιώργης Σαββίδης. Mm-hmm. Το μοναδικό που άφησα να παίξω ήταν ο Κυριάκος. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό δεν το έψε. Γιατί τα άλλα τα θεώρησα πιο σοβαρά αυτά που συζητούσαμε τον Ιβάν μετά. Αρχίζει και γίνεται σωστή δουλίτσα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή. Έτυχε, δεν ξέρω. Δεν πάει πουθενά γιατί δεν έχω το ρεπορτάζ. Απλά το έχω μόνο γιατί ξέρω ποιοι ήταν. Το μοναδικό που ήταν στην απέξω ήταν ο Κυριάκος. Δεν τον είχαν. Είτε έτυχε, είτε δεν το θεωρούν σαν τους άλλους. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να κάνω υποθέσεις εργασίας. Ναι. Είμαι... Είτε είχε δουλειά, ρε φίλε, να κανονίσει με δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ που θα δώσει ο Ρασβάν συνέντευξη. Που θα πρώτο δώσει. Μία θα δώσει σε Έλληνα δημοσιογράφο την οποία την έδωσε. Όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ πετάνε αετό. Ας πούμε, τους χρησιμοποιούν μες στη χρονιά όλες οι ΠΑΕ να περνάνε τις θέσεις τους, αλλά διαλέγουν, επιλέγουν πού θα δώσει τη συνέντευξη. Ναι, στους παίχτες μπορεί. Δεν με απασχολούν κιόλας. Μπορεί να πει, ας πούμε, ο Λίμπερο θα πάρει τον τάδε παίχτη, κάθε ΠΑΕ. Έτσι, ο πρωταθλητής, μιλάμε για τον πρωταθλητή. Ναι. Ένα γεγονός. Ναι. Το άλλο μέσο θα πάρει αυτό, ναι. Τον προπονητή, θεωρώ εγώ ότι ρε φίλε πρέπει να τον κάνεις μια συνέντευξη τύπου με όλους. Όχι με έναν. Οι Τούρκοι γράφουν χθες ότι συζητάνε την Μπεσίκτας. Έτσι λένε. Έγινε να συζητήσει. Ναι, από κάτω είχε και το Σάρι όμως. Ότι και με αυτόν η Μπεσίκτα συζητάει. Ναι, εντάξει. Αλλά... Οι Τούρκοι μπορεί να γράψουν, δεν έρχονται και εξωγή. Είναι λίγο καλά, παπατζίδες. Εντάξει. Λέω ότι λένε οι Τούρκοι τώρα. Τι Έλληνες, τι Τούρκοι, τα ίδια πράγματα λένε. Στο ρεπορτάζ το αλλητικό, οι Παπατζίδες. Ναι, οι Πορτογάλοι επίσης είναι. Πορτογάλοι δεν είναι Παπατζίδες. Και η Ιταλία. Σέρβι. Και η Ιταλία. Οι Ρουμάνοι πιο αξιόπιστοι είναι. Γι' αυτό δίνει και συνεντεύξεις πολλές. Οι Ρωμάνοι, ναι, βέβαια. Αλήτης είσαι, κύριε Παπαδόμανο. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει. Απλά λέω αν το αναφέρω γιατί το ξέχασα να το πω πριν. Τόσο δεν το θεωρώ και σημαντικό, γι' αυτό το είπα. Μάλλον δεν το είπα στην αρχή που έλεγα τα σοβαρά. Απλά τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, άρα που πάμε τώρα. Που καταλήγουμε. Αν έβαλε σκέψη σε μία σειρά, περιμένω εγώ ρε φίλε για την ομάδα. Μου πει και για την ομάδα μου, έχει πληροφόρηση. Μία σκέψη μου σε μία σειρά. Έτσι είπε στο πρώτο μισάωρο. Ναι, έχω πολλά, δεν τα θυμάμαι. Ναι. Μου ήρθε στην πορεία. Αφού ήρθε και συνάδελφο, τώρα εδώ με βοηθήσει. Γιατί ήταν παρόν τι συζητήσει που έκανε. Στα υπόλοιπα. Ναι, για την ομάδα μου τι έμαθε. Στα υπόλοιπα. Α πούμε για την Μπεσίκτα, πρώτο συνάδελφο το έμαθε. Ναι. Εντάξει. Την ενημέρωση. Είναι καλό ρεπόρτερ. Είχε κατευθείαν εκεί, έσκασε το μήνυμα. Λοιπόν... εγώ απάντησα με άλλο ρεπορτάζ τηλεοπτικό. Ναι, εντάξει, έδωσε πολύ καλό ρεπορτάζ. Αθλητικού περιεχομένου και αυτό. Βέβαια. Από τη Μυτιλίνη ήταν το ρεπορτάζ που μου έδωσε. Ναι, ναι. Ναι, από τον ομό Λέσβου. Αυτά. Ντροπή. Δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό που. Πώς το λένε, η διεισόμαση. Αυτό τέργεσε. Τέργεζε. Ήταν ωραίο. Πιασάρικο. Ραδιοφωνικό. Και να μην τέργαζε, του κολούσαμε εμείς. Λοιπόν, άρα. Έχουμε τα θέματα τώρα. Είναι η ΕΠΟ. Τελείωσε. Εσείς. Πώς κατάφερε ο Άρης. Πάλι η ωραία αυτή. Πώς κατάφερε. Όχι. Να εξαφανίσει το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Να το χαρούν οι ΠΑΟΚ κανένα δύο μέρες μόνο. Ούτε. Μία. Τόσο. Και να έχει ο Άρης την πρωτοκαθεδρία. Πώς γίνεται αυτό, ρε φιλέ. Πάτρικ. Πώς γίνεται, Πάτρικ μου. Άρης είσαι. Άρης είσαι. Να, εκείνο το μάτς τηλεοφόρο στο κύπελο, πώς θα το θυμόμαστε ακόμα. Πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα για τον Άρη αν περνούσε ο ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλου. Πολύ καλύτερα θα ήταν τα πράγματα. Γιατί? Πλάκα κάνεις. Γιατί, άμα έχανες το πρωτάθλημα, δες το Βικελίδης όπως το έχασες. Και μετά από 6 μέρες έχανες και κύπελο από τον ΠΑΟΚ, θα ήσουν καλύτερα τώρα. Θα έχεις να παίξεις εχθές... και οι δύο ομάδες. Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Πρωτάθλημα τελικό για τον ΠΑΟΚ. Και Άρης ΠΑΟΚ στο δεν κύπελο. Θα ασχολιώσουν με το πρωτάθλημα, λες εσύ. Δεν νομίζω δεν μεταξύ του Μάκη του και του Θόδωρου θα τι? Επικρατούσε λογική για το συμφέρον και το δύο ομάδων. Ένας Αργιανός τα ξημερώματα ναι. Μου είπε δες τη φάση με τον Σαριφάρτ. Λέω τι. Μου λέει αν δεν την πάρει την κεφαλιά ο Σαριφάρτ
Θα το βάλει ο Φαμπιάνο. Έρχεται από πίσω. Ναι. Τρέιλερ. Mm. Ναι, και το είδα χθες το βράδυ και έχει δίκιο. Δεν το είχα παρατηρήσει εγώ τόσες μέρες. Καλά, δεν είμαστε σίγουροι θα το βάζει. Θα το βάζει ο Φαμπιάνο. Μπορεί να το έστελνε πλάγιο. Από εκείνη τη θέση. Θα το βάζει, όπως λέγει ο. Στον τελικό γιατί Φαρμάκη. Κεφαλιά έκανε, κύριε φίλε. Εντάξει, γιατί με το κεφάλι είναι καλύτερο ο Φαμπιάνο. Ναι, πάμε λίγο στο τελικό. Γι' αυτό ήρθε ο συνάδελφο εδώ. Γιατί πήγα στο τελικό και πέταξα την μπάλα στην εξέδρα. Όχι, ήρθε ο συνάδελφο. Βάζει τα θέματα. Ναι, καλά κάνει. Πάμε λίγο να αναλύσουμε το τελικό. Ναι. Καφενιακά. Πάντα. Ιντρικαδόρικα. Ναι. Άρης Παναθηναϊκός 0-1 με τον κόλ του Βαγιανίδη. Το πήρε το κύπελο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αρχίζουμε έτσι για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο. Mm-hmm. Για να βάλουμε μια σειρά τη σκέψη μας. Σαν να γράφουμε άρθρο σε εφημερίδα. Mm. Λοιπόν, στο καφενείο. Δεν λέω ότι μιλούσαμε Ροστόφ. Λέω στο καφενείο. Στο καφενείο. Στο καφενείο γίνονταν μια συζήτηση χθες αργά το βράδυ. Για το ποιος είναι ο ευνοημένος, ο μεγάλος ευνοημένος, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν ταιριάζει, αλλά εμείς το ταιριάζουμε. Σήμερα τα ταιριάζουμε όλα. Λοιπόν, ή ο πιο ευνοημένος, πώς λέω, ο πιο καλύτερος. Ναι. Ο πιο ευνοημένος από την εξέλιξη και την κατάληξη του παιχνιδιού και την οριστικοποίηση ότι ο Παναθηναϊκός είναι Ευρώπη κτλ. Κτλ. Ποιος είναι ο πιο ευνοημένος. Θα σου δώσω τρεις επιλογές. Να μου δώσεις, ναι. Ο Γιάννης Αλαφούζος που τον πετούσαν στα ουράνια οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Θόδωρος Καρυπίδης ή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μία είναι η σωστή απάντηση. Μία θα διαλέξετε, δεν λέω εγώ ποια είναι η σωστή. Ναι, μία είναι όμως. Στο μυαλό μου μία, ναι. Το προφανές αυτή είναι. Βάλετε τα λίγο, έχετε χρόνο, ναι, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Να τα σκεφτείτε όλα. Δηλαδή ναι. 30 για τον καθένα. Άρα έχετε ναι. 90 δευτερόλεπτα. Ναι. Να σκεφτείτε αν είναι ο πιο ευνοημένος ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, αν είναι ο πιο ευνοημένος ο Γιάννης Αλαφούζος, ναι. και αν είναι πιο ευνοημένη, ναι. ή να το πω ένα σχεδόν, πιο ευνοημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. 90 δευτερόλεπτα. Επειδή μου αρέσει να σκέφτομαι φωναχτά, το προφανές είναι ο Αλαφούζος. Άρα θα τα αφήσω στην άκρη. Βγάζω Αλαφούζο εγώ από την τέτοια. Λυπάμαι πολύ για την απάντησή σου, άλλη περίμενα. Το προφανές λέω είναι αυτό, το βγάζω. Άρα δεν παίρνω από Αλαφούζο. Όχι. Ναι, γιατί να είναι το προφανές. Γιατί είναι ο Αλαφούζο. Δεν είναι το προφανές ο Αλαφούζο. Ναι, είναι, για μένα είναι το προφανές. Από τα τρία που με έδωσε ενδεχόμενα, το προφανές ο Αλαφούζο γιατί κατέκτησε το κύπελο η ομάδα του. Ναι, αλλά όταν, αν σκεφτείς τον Αλαφούζο, ναι. 10 δευτερόλεπτα παραπάνω, ναι. θα πεις ότι το προφανές είναι ο Μητσοτάκης. Πιο προφανές. Αν σκεφτείς τον Αλαφούζο πρώτο, όπως το σκέφτηκες. Αυτό μπορεί να είναι δικιά σου σκέψη του κ. Παπαδονόη. Όχι, όχι, εγώ σε το ρεπορτάζ. Ναι, εγώ σκέφτηκα και λέω το παίρνω πάνω μου, βγάζω τον Αλαφούζο. Ναι, αλλά επειδή είσαι ο Άκης ο Βαρμάκης με κάποια διαπιστευτήρια όλα αυτά τα χρόνια, δεν περίμενα από σένα να πεις ότι το προφανές είναι ο Αλαφούζος. Θέλω να σε εκπλήξω. Λοιπόν, Καρυπίδης. Δυσάρεστα. Δεν πειράζει. Καρυπίδης σε δύσκολη θέση θεωρώ Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαξίμου. Εγώ ψηφίζω Θόδωρο Καρυπίδη. Ας τα πάρουμε τη σειρά. Να τα πάρουμε. Καφενείο πάντα, έτσι. Πάντα καφενείο. Αυτό που αρέσει την πόλη. Πάντα καφενείο κάνουμε. Απλά δεν έχουμε YouTube να χτυπιόμαστε και να γελάνε μαζί μας. Λοιπόν. Όχι, εγώ με κουκούλα κάνω. Δεν θα φαίνεται όμως. Θα στραβώνω και το στόμα. Όχι, με κουκούλα κάνω YouTube. Ναι. Κουκούλα. Κουκούλα και πανοπλία. Ναι. ναι. Πάμε. Λοιπόν. Είδα προχθές μια μάσκα λέει 265 ευρώ. Αυτή είναι όλη. Αλλάζει κατευθείαν. Αλλά μάσκα ή περικεφαλαία. Αυτό το όλο μέχρι εδώ που πάει. Περικεφαλαία, ρε φίλε. Περικεφαλαία, λέγεται. Περικεφαλαία εδώ πάνω. Μόνο. Ναι. Αυτό που βάζει όλο μια μάσκα και γίνει άλλο. Δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Ήταν στα συλλαλητήρια. Ναι, πε το. Εννοείται ήμουν. Σφυλιάρι, μα εγώ φάλα. Τι θε, λάστιχα. Ένα βήμα πριν το κεφαλικό μα ήταν Σάββατο. Μα μείνανε κουσούρια. Πλάκα. Δεν το παθαίνει πάντα εκείνη τη μέρα. Μπορεί μετά από. Πάμε στι απαντήσει. Σαλοσπυράκι, σαλοσπυράκι. Πάμε. Λοιπόν. Αλλά αφούζω. Από πού θες να ξεκινήσεις. Να το πάρουμε τέτοιο, όπως το λένε αλφαβητικά. Αλαφούζος. Μητσοτάκης, Αλαφούζος, Καρυπίδης. Άρα πρώτος ο Αλαφούζος. Αλαφούζος, Καρυπίδης, Μητσοτάκης, ΑΚΜΗ. Πάμε. Ο Αλαφούζος. Το δεδομένο το εύκολο είναι της πρώτης δημοτικού ότι θα είχε προβλήματα, η ομάδα θα έβγαινε εκτός Ευρώπης και όλα αυτά. Ο χαμός, δηλαδή οι 8.000 που ήταν, όπως είπαν οι Παναθηναϊκοί. Ο Βασίλης ο Βαρκής, δεν είναι προχθές, 8.000 Παναθηναϊκοί το βράδυ μετά το Άρης Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εντάξει, με λίγο φούσκωμα ήταν αυτό, άρα ήταν 5.000. Κάπου εκεί του κόμματο. Ναι, οι 4 ήταν. Γιατί ο συνήθω δημοσιογράφοι τα διπλασιάζουμε. Όχι, το κάνει ο Βασίλης, όλοι μας το κάνουμε αυτό. Έχει την Τούμπα, α πούμε, 10.000. Λέμε, 150.000. Έχει το Καριλάου 8.000, λέμε 32 εκατομμύρια. Αυτά δεν τα κάνουμε. Δεν λέει κανένας όμως, δεν αντιδράει κανένας. Λοιπόν, δεν είμαι δημοσιογράφος για να αντιδράσω, κύριε Ζαγόρα.
Συνεχίστε. Εσύ. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Εντάξει, δεν είσαι και ρεπόρτερ να το φουσκώσει. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, αλλά τώρα προχθές στο Χαριλάου που πήγε ο κόσμος, το φούσκωσε λίγο. Κάποια, λίγο παραπάνω. Κάποια τα φουσκώνει. Εγώ είπα για το Χαριλάου. Είναι, δηλαδή εκεί που γυρνούσε την κάμερα, τη σταμάτησε, δεν έδειξε το κενό. Και πέρσι το Μάιο φούσκωνε κάποια πράγματα. Εγώ είπα για τον κόσμο στο Χαριλάου. Άλλοι είπα για τη Φιέστα τον κόσμο. Και εκεί είναι, δηλαδή και φούσκωνε. Πάμε Αλαφούζο, λοιπόν, να το χάσουμε. Θα διαφημίσει λίγο και θα όχι, έχουμε 10 λεπτά. 10 λεπτά έχουμε. Εσά έω 97 λεπτά. Εγώ θα 10 λεπτά. Μπορώ να πω. Λοιπόν, να πάω και στο Ροστόφ και να ξανάρθω, αλλά δεν χρειάζεται Ροστόφ εδώ. Ναι. Λοιπόν, Αλαφούζος, είπαμε αυτά για τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Θα είχε προβλήματα πολλά. Θα είχε προβλήματα και εδώ σιγά σιγά ανοίγει, και επειδή τρίζει, δεν την έχουμε λαδώσει καλά, ανοίγει την πόρτα και κρυφοκοιτάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και σωστά στην τηλεόραση του Sky για το Mega Channel. Ναι, καλησπέρα σας, είμαι η Σούζη Καζατζίδου. Όχι, Σούζη Καζατζίδου, είναι άλλη δικιά μας είναι αυτή. Ναι. Σούζη, πώς λέγεται αυτή που λέει το καιρό, ρε. Σούζη του καιρού. Σούζη Κώστα. Ναι. Λοιπόν, θα είχαμε προβλήματα και στο Sky. Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα Σούζη, μπράβο. Και Χριστίνα και Σούζη. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, θα είχαμε προβλήματα στο Sky. Εδώ μπαίνει σιγά σιγά ο Κυριάκος. Ναι. Και λέει, αν περνούσε από το χέρι του, θα τα κανόνιζε όλα για να πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο. Αν περνούσε τώρα, στο καφενείο λέμε ότι πέρασε, αλλά εγώ λέω δεν περνάει. Λοιπόν, θα τα κανόνιζε όλα για να πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο, για να πάμε πολύ ήσυχα στις εκλογές και να έχουμε το πρώτο, το δυνατό μας το όπλο επικοινωνιακά, που είναι ο Sky, άνετο, ωραίο, χαλαρό και συντροφικό και αλληλέγγυο. Χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα, κανένα. Άρα μπήκαν ήδη στο πλάνο, στην εξίσωση, στο κάδρο, αυτά που λένε τα πιασάρικα, και ο Αλαφούζος και ο Μητσοτάκης. Ναι. Άρα είναι οι πιο ευνοημένοι από όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Ναι. Αυτή η απάντηση. Το καλύπτω όλο αυτό τώρα, ναι, με ευρωεκλογές. Mm-hmm. Τις έβαλα πριν, δεν τις έβαλα. Εβδομάδες. Λοιπόν, ο κοινός παρονομαστής των δύο είναι οι ευρωεκλογές. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτούς. Τελειώσαμε. Για τον τελικό μιλάμε πάντα. Για τον αλλά τελικό, πήγα, ναι, εγώ στο Sky, στη Χριστίνα Σούζη, στον Αλαφούζο, στη φασαρία των Παναθηναϊκών, στην Ευρώπη του Παναθηναϊκού και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος άνοιξε την πόρτα και λέει: άντε ρε, πάρτε το ρε. Με 9 παίζουν οι άλλοι. Και με τη θετική του ενέργεια πάντα ο πρωθυπουργός κανόνισε, ας πούμε, να το πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο. Και έρχεται τώρα αυτός που φαντάζει ως λιγότερο ευνοημένος, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ναι. Δεν φαντάζει αυτή τη στιγμή στην τριάδα ο λιγότερο ευνοημένος. Ναι. Έχασε η ομάδα το κύπελο. Θα πάρει δουλειές. Θα πάρει δουλειές. Ναι. Θα πάρει δουλειές ο Θόδωρος. Ναι. Ο Θόδωρος τι πουλάει? Αέρα. Αέρα. Πούλησε πάγους Εσκιμώους και ρίσους Κινέζους, ρε φίλε. Πουλάει αέρα. Ναι, ο μεγάλος Θόδωρος Καρυπίδης. Καλύτερη δουλειά κάνει. Ναι. Πουλάει αέρα. Δεν λέω πουλάει παπά, ναι, που πουλάτε εσείς εδώ που κάνετε εκπομπές. Ναι. Ο Θόδωρος πουλάει αέρα. Ναι. Άρα λοιπόν έχει εταιρείες παντού, ναι, και πουλάει ό,τι γουστάρει. Μετά από αυτή την εξέλιξη που αστόχησε ο Ζαμόρα και ευστόχησε ο Βαγιανίδης. Ενώ υπάρχει στεναχώρια. Δεν θα είναι ο Θόδωρος ο ευνοημένος, ο περισσότερο ευνοημένος. Θα έχει και Αλαφούζο που ανοίγει πόρτες. Και Αλαφούζο που κάνει κονέ με την κυβέρνηση. Το καλύτερο κονέ είναι. Θα έχει και Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έχει και τους υπόλοιπους της κυβέρνησης. Mm-hmm. Έρχονται και ευρωεκλογές. Mm-hmm. Πουλάει αέρα ο Θόδωρος. Άρα κάθε μέρα που περνάει, κάθε μέρα που ξημερώνει, θα σκάει και μια δουλίσσα στο κινητό τηλέφωνο. Λένε στο καφενείο. Το ερώτημα τέθηκε όμως για τον Ελληνικό κοινό. Άρα ο Θόδωρος είναι ο πιο ευνοημένος. Για ένα ποδοσφαιρικό γεγονός. Ναι, μιλάμε με αφορμή, ναι, το αποτέλεσμα. Ναι. Με δεδομένο το αποτέλεσμα. Ο Άρης τι κερδίζει από αυτό? Ο Άρης τι κερδίζει? Ναι. Την άνεση την οικονομική, ναι, και τις άκρες. Ναι. Την άνεση την οικονομική και τις άκρες. Mm-hmm. Λόγω Μητσοτάκη και Αλαφούζου, που είναι ο καλύτερος, ας πούμε, που έχει το κονέ. Είναι αυτό που λέμε ότι με τους υπουργούς και με αυτούς η καλύτερη άκρη είναι ο οδηγός. Ναι. Δεν είναι η γραμματέα στο γραφείο του. Είναι ο οδηγός που τον πάει από εδώ εκεί. Στην ιστορία μας ο Αλαφούζος είναι ο οδηγός. Ο Αλαφούζος είναι ο καταλύτης. Λοιπόν, άρα ο πιο ευνοημένος.
Από έναξη πρωταθλήματος 19-20 έχουμε κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και πρωτάθλημα ο Αλαφούζος δεν έχει πάρει. Ναι, αλλά είμαστε Παναθηναϊκός Άρης. Εντάξει. Όχι, πρωτάθλημα δεν έχει πάρει. Μα δεν χρειάζεται να το πρωτάθλημα. Πήρε δύο κυπέλα. Αυτό χρειάζεται. Ο Αλαφούζος όμως, πρωτάθλημα θέλει ο Παναθηναϊκός. Βρε, θα το πάρει το πρωτάθλημα κάποια στιγμή, αλλά δεν φτάνει. Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση. Κυριάκος να το πάρει. Γιατί με πήγε να το καρυπίσει ο Αλαφούζος, γιατί πετάς την μπάλα στην κερκίδα. Δεν πετάω την μπάλα. Γιατί, επειδή αποθεώνω τον Θοδωρό. Ο μεγαλύτερος λοιπόν ευνοημένος, πώς λέμε, ο πιο καλύτερος ευνοημένος, αυτή η πολύ ωραία έκφραση. Λοιπόν. Και ο μεγαλύτερος μάγκας σε αυτή την υπόθεση ναι. Και ταυτόχρονα ευνοημένος και ο Άρης δεν λόγω βλέπω. Της άνεσης της οικονομικής του Θόδωρου μετά από την ήττα λοιπόν του τελικού θα είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Άρης κατ' επέκταση. Δηλαδή ένας ακόμα λόγος ο οπαδός του Άρη να απολογείται και για τα κονέ του Θόδωρου με το Μαξίμου. Απολογούμε εγώ σαν οπαδός του Άρη για τα κονέ. Πάνα πάρει τον Άρη. Μαρινάκη, απολογούμε για τα κονέ. Πάνα τρέξει εσύ τον Άρη. Μελισανίδη Καρυπίδη και τώρα θα απολογούμε εγώ για τα κονέ Θόδωρου Μαξίμου. Είναι... Τι κερδίζω εδώ και καιρό. Τέλος ημέρας, φίλε μου, εδώ και καιρό είναι τα κονέ, ρε. Ναι, φίλε μου, ο Άρης τι κερδίζει από αυτά. Ο Άρης κερδίζει. Μαρινάκη δεν κέρδισα κάτι. Μένει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης στην. Στα ενία της ομάδας. Ναι. Και δυναμώνει. Και δυναμώνει με τις άκρες του. Δεν μπορούν να τον φάνε πολύ εύκολα τον Άρη όπως θέλουν. Λιμερικοί να τον εξαφανίσουν. Αλλά υπάρχει και οικονομική. Το ευμάρια μου πω τώρα ταιριάζει. Και να μην ταιριάζει, τα θα το πω. Πάντα ταιριάζουν ναι, το στο ναι, άνθρωπο μας. Ναι. Δεν φοβάσαι. Θα το αν όμως έρθεις εσύ ναι. Που μου κάνεις κριτική στον Καρυπίδη που τα ξέρεις καλύτερα από τον Καρυπίδη. Όχι εσύ προσωπικά, ο Αργανός. Δεν πειράζει. Ναι, 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 εγώ, ναι. Λοιπόν, και μου πεις ότι έχω τον διακαναλική συνέντευξη εδώ το Συμπέθερο. Ναι. Ο οποίος. Θα πάρει την ομάδα και θα την εκτοξεύσει ναι. Γιατί έχει στην άκρη καμιά 600 δις. Ναι. Τότε θα πω για σαν τον Μάγκα. Άσε το Θόδωρο να του κανονίσουν αυτά που του οφείλουν. Κυβερνητικά δουλειές ναι. Δηλαδή ο αέρας ας πούμε με λίγο καυσαέριο. Χωρίς καυσαέριο καθαρός αέρας κτλ. Να πουλήσει. Λοιπόν και να έρθει ο δικός σου και να πάρει τον Άρη να τον κάνει τεράστιο. Να σκεπάς και τον ΠΑΟΚ, να σκεπάς και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και να παίρνει για 10 χρόνια τα πρωταθλήματα με τον Ρίκα και τον Βουβί. Να προσθέσω άρα, κάτι. Να προσθέσω κάτι. Άρα. Ναι, μα έτσι έκαναν, φίλε. Ναι, αγόρι μου. Με διαιτές. Δεν μπορείς να παρεσχωρήσεις πρωταθλήματα χωρίς διαιτές. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πώς πήρε τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω. Δεν τα πήρε με τη διαιτσία. Έτσι δεν λέτε. Εγώ έχω πει κάτι τέτοιο. Λέτε. Πληθυντικός αριθμός. Ο Ολυμπιακός πώς θα παίρνει τα αποτελέσματα. Ναι. Ψυχομάνης, Καταναβέρης, Παπαδάκος, Λακωνίας και τα λοιπά. Μπορωβίλος, Αρκαδίας. Έτσι λέγεται. Έτσι λένε αυτοί. Ναι. Ο Παναθηναϊκός με την πρώτη παράγκα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σύπα. Δεν έχουμε τον Παθοδόρο εδώ να πει ότι δεν ναι, υπήρχε αυτή η παράγκα. Δεν υπήρχε τότε. Ναι, ναι, ναι. Ο Βασίλη αφού ήταν ο πρώτος. Το 1821. Μαρλής, πάρε τον Παθοδόρο. Στο Βερολίνο. Να το θυμίσω ότι η παράγκα ήταν η πρώτη του Παναθηναϊκού του Παρτινογιάννη. Ναι, μην τον ενοχλείς. Όχι, τώρα θα πει εντάξει γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός το κύπελο. Δεν ξέρω, το τσάρτερ του DBG γύρισε. Ναι, βάλανε. Από χτε δεν έβαλα τον. Τι καθυστέρηση, ρε φίλε. Μα είπε. Κάνα προσλήψεις. Έκανε τεστ και τελικά δεν είναι εντάξει. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κερδίζει. Τζάμπα το άκουσε με την καθυστέρηση. Ο Άρης μου δεν καταλαβαίνω τι κερδίζει από αυτά. Ακόμα και ποδοσφαιρικά, οικονομικά θα σου πω ότι ο Καρυπίδης είναι κερδισμένο. Ο μεγάλος, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι εντολή. Είναι εντολή. Που μας γλεντάτε ποδοσφαιρικά. Δημοκρατικά και φιλελεύθερα στο Λίμπερο, όταν θα αναφέρεστε στον Θόδωρο Καρυπίδη, στον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, θα λέτε πρώτα ο μεγάλος Θόδωρος Καρυπίδης. Από εδώ είναι εντολή. Παρακαλώ κύριε Παδομανολάκη να περάσει. Δεν βρίζω. Και στα γραπτά μας πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ορίστε. Και στα γραπτά μας να το κάνουμε. Στο Λίμπερο μιλάμε με το στόμα, δεν γράφουμε. Αν δεν μιλήσω καλά, θα μου απαγορευτεί η είσοδο στο Λίμπερο. Θα σου κοπεί το μικρόφωνο. Η είσοδο θα μου επιτρέπεται. Στο αδειομέκανο. Βεβαίως, μπορεί να πεις καφέ όσο θες. Καφενείο μπορείς να κάνεις. Στο μικρόφωνο τέλος. Εντάξει. Πάλι συντροφικά και ελέγγυα. ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρας, ρε φίλε. Δεν υποστηρίζει ΣΥΡΙΖΑ στην άκρη. Έτσι, έτσι. Σκίζουμε τα μνημόνια. Έτσι. Καταργούμε το μνημόνιο. Όσοι δεν τα λένε καλά, του κόβουμε την είσοδο. Έτσι. Δεν μου λες, μπορεί να πει τώρα κάποιο τον κόβει. Όχι την είσοδο. Την είσοδο στο στούντιο. Στο μικρόφωνο, στο στούντιο μπορεί να κάτσει. Μπορεί να κάτσει. Δηλαδή, κάτσε στούντιο τώρα. Ένα σκαμπό εκεί. Για πε τώρα, ο Θόδωρο Καρυπίδη. Πε. Αυτό σου λέω, ότι μπορεί να κάθε στο στούντιο, αλλά μπορεί να μιλά. Δεν θα ακούγεσαι. Συντροφικά! Δεν είμαι δημοκρατικό. Είναι βιογραφικό σε πάει τη πόλη. Εγώ. Ναι, ναι, ναι. Με τις κινήσεις που κάνεις. Εγώ τα 100 εκατομμύρια θέλω να πάρω από το jackpot. Ο Κουν πρέπει να στείλει βιογραφικό σε πάει τη πόλη. Τα αναγνωρίζουν αυτά εδώ, τέτοιες καταστάσεις. Και τα εφαρμόζουν κιόλας. Εννοείται, ρε φίλε. Ποιος μπορεί να πει τώρα τον Καρυπίδη, μην πουλά το μωρόν.
το μόνο. Θα σου πω εγώ τώρα για άλλο κέρδο του Καρυπίδη. Όχι. Δεν είναι στην Ευρώπη. Πρέπει να χαμηλώσει. Περίμενα να τα τελειώσω, να ολοκληρώσω. Να τελειώσω, γιατί. Καταρχά, άκουσα, είπα ο Καρυπίδη. Δεν είπα ο κύριο, ο μεγάλο Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν είπα Καρυπίδη. Ναι, δεν τον επανέφερε, εντάξει. Σωστά. Ο μεγάλο Θόδωρο Καρυπίδη, ο τεράστιο Θόδωρο Καρυπίδη. Εντάξει, όχι από αύριο μπορεί να το κάνει. Εντάξει, από αύριο. Ή από μία. Ναι, να φύγουν τα mail και τέτοια. Ναι. Ποιο τον υποχρεώνει τώρα να ανανεώσει Φαμπιάνο, να ανανεώσει ποιοι άλλου τα συμβόλαια. Μόνο τον Κουέστα θα ανανεώσει, καλό είναι. Και να πουλήσει το μωρόν. Άρα δεν μπορεί να βγάλει και από εκεί κέρδο. Να μειώσει το budget εν ώψη μια χρονιά που ο Άρης δεν πάει. Δεν είναι στην Ευρώπη. Μισό λεπτό, ρε φίλε, κάτι να πουλήσει το μωρό. Γιατί το λένε οι Αριανοί. Κάποιοι Αριανοί να πούμε σαν τον Φαρμάκι εδώ πέρα που πουλάνε τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ. Να μην πωληθεί. Λοιπόν, ναι, λένε, εσύ τον πλήρωσε το μωρό και τον έφερε. Περίμενε. Ή εσύ θα εισπράξει ή όχι. Ο κύριο Καρυπίδη πριν τι εορτέ των Χριστουγέννων είπε ότι θα παραμιλάει όλη η Ελλάδα με αυτά που θα γίνουν στον Άρη. Πρέπει πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Να τοποθετηθεί γιατί να στο λαό του. Γιατί να μα αυτό είπε, ρε φίλο, ότι θα παραμιλάει όλη η Ελλάδα. Ωραία, και γιατί. Πώς να παραμιλάει, χάνοντας το κύπελλο. Γιατί να απολογηθεί σε σένα. Πριν τις γιορτές. Ναι. Για αυτά που έρχονται στον Άρη. Ωραία, γιατί να σου δώσει λόγο. Πάνω στον ενθουσιασμό του το είπε. Απάνω στον ενθουσιασμό. Ναι, λοιπόν, εσύ λέγα, έχει πει πάνω στον ενθουσιασμό. Ο μόνος λόγος. Δεν έχει τάξει λαγού με πετραγίλια. Που εγώ, σαν οπαδό του Άρη, θα δεχτώ πώληση του μωρών είναι αν μου ανακοινώσει την ίδια στιγμή. Βλάνταν Ίβιτς σαν για προπονητή του Άρεο. Σέρβο ο Ίβιτς, άμα πάει ο Τσέσκος στην Τουρκία στον ΠΑΟΚ έχει κλείσει. Εγώ Σέρβο δεν και θα παίρνει πρωταθλήματα για 5 χρόνια. Εγώ θέλω Ίβιτς. Σέρβο στον Άρη για δεν παίρνει. Για να φύγει ο Μόρον. Γιατί ο Ίβιτς θα πάει σε ομάδα η οποία θα έχει στόχο πρωταθλητισμό. Σέρβο δεν παίρνει στον Άρη. Αλλιώς κάνεις επέκταση των μωρών για άλλα 2 χρόνια. Ούτε παίχτη ούτε προπονητή Σέρβο. Επέκταση πολύ που να κάνεις. Έχεις 2 ευρώ μέσα, δεν φτάνουν τα γιγαμπάιτ. Αν πωληθεί το καλοκαίρι. Το με 3 ευρώ που θέλει. Κάνεις επέκταση υπόλοιπου. Τέλος πάντων, να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει στον Άρη. Ναι, δεν μου. Μετάξετε και οι δύο την μπάλα σε κερκίδα. Και τώρα ξέρετε ότι είναι 3 η ώρα. Και λέγεται. Λέτε ότι... spoiler για μετά. Τι δεν είπατε τίποτα. Μα είπαμε, πώς δεν είπαμε. Οπότε δεν είπατε. Δεν, τα είπατε. Πάντα. Δεν επιβεβαιώνεται ότι ο μεγάλος κερδισμένος από την ήττα, από την απώλεια του παιχνιδιού, του τελικού είναι ο πρόεδρος του Άρη. Δεν με ενδιαφέρει ο πρόεδρος του Άρη. Όχι, δεν με ενδιαφέρει ο πρόεδρος του Άρη, φίλε. Ο Άρης με ενδιαφέρει. Μα το κατεπέκταση είναι ο Άρης. Ρε αγάπη. Ο Άρης δεν έχει κερδίσει. Ποιος ηγείται, ποιος πληρώνει, ποιος ματώνει. Ο Άρης δεν έχει κερδίσει κάτι από τα κολλητήλια με το Μαξίμου, με το Μελισανίδη. Ή ο άλλος που πήγε και φώναζε Αριανάρα. Αν είναι καλά ο μεγαλομέτωχός σου, ο μεγάλος Θόδωρος Καρυπίδης, πρέπει να είσαι και εσύ καλά. Αν έχανε στις 6 μέρες 2 τέτοια παιχνίδια. Ναι. Αν ο Καρυπίδης έκανε διοίκηση Ζαγοράκη και Βρίζα. Πρωτοδικείου. Καλά ναι. Είπα, ναι. Να μου το πεις αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνει τα σιάτικα των προηγούμενων. Ναι. Δεν μπορούσε να μου το πεις, φίλε. Έχει πληρώσει ένα βουνό. Ο κάθετε... λαός του Άρη τι θέλει από τον κόσμο. Μου θυμίζει Νίκο Παπαδόπουλο εδώ. Ναι. Ο λαός του Άρη τι θέλει από τον κόσμο του Άρη. Από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Γιατί βγήκε μια ανακοίνωση που δεν την έπαιξε κανείς. Κανείς δεν την έπαιξε. Ούτε τη βάλαν στα site τους. Ο πρόεδρος, του Super 3 Κατερίνης. Μάλλον όχι. Ο πρόεδρος, αυτός που πληρώνει, ναι. Αυτός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Είτε στην είναι σε μια εταιρεία. Αποθήκη, είτε είναι στο μεγαλύτερο εργοστάσιο που υπάρχει στη γη. Ωραία. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας που πληρώνει, όλοι οι υπόλοιποι, η μιανάς προσοχή. Ωραία. Η μιανάς προσοχή. Μόλις θα πληρώσεις εσύ για να είτε τα σιάτικα των προηγούμενων ναι, είτε ναι. τα συμβόλαια των παικτών θα έχεις λόγο. Το τριψήφιο το έχω σίγουρα. Μην πάμε για διψήφιο αριθμό εισιτηρίων σε εντός έδρας παιχνίδι του Άρη. Εσύ τι είστε, εσείς τι Αριανοί, τι είστε, οι οπαδοί της νικής. Όχι. Είστε οι οπαδοί του γάμα εθνική, δοκάρι και μέσα. Αγαπάμε την ομάδα δοκάρι και έξω δεν την αγαπάμε. Τρέχατε γάμα εθνική. Αυτό τον Αριανό μου περιέγραψε αυτή τη στιγμή. Όχι, ρε φίλε. Θέλω να ξεκαθαρίσει η κατάσταση που ο ίδιος δημιούργησε. Τρέχα, περίμενε. Έχουμε δύο ειδήσεων. Είναι 15 και 2. Γάμα εθνική τρέχατε στα χωράφια και από αυτά τα χωράφια σε έβγαλε ο μεγάλος Καρυπίδης. Ο ίδιος πάμε σε διάλειμμα. Το ο μεγάλος Καρυπίδης έβγαλε. Πλαστικό χρώμα ready από την Tetralux, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση για σίγουρη επιτυχία. Χωρίς αραίωση, εντελώς άοσμο, με εξαιρετική καλλιπτικότητα. Πλαστικό χρώμα ready από την Tetralux. Έτοιμο, άνοιξες, έβαψες, κυρίες και κύριοι. Με Άκη Φαρμάκη και Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, τι αφήσαμε από πριν. Μάλιστα. Να δούμε τώρα μήπως έχουμε και τέταρτη εμφάνιση. Τους δύο δεν μας είπες. Είπαμε, οι τρεις είμαστε εμείς. Οι άλλοι δύο ποιοι θα είναι. Έλα, βάλεις τσίψιο. Και πέμπτος. Λεοντιάδη. Δεν ξέρω, τον πέμπτο ας τον επιλέξω, κύριε Παπαδομανολάκη. Γιατί δεν σ' άρεσε του Λεοντιάδη που είπε.
Να έχουμε και ένα φασαριστή στο κόμμα. Γιατί? Εμείς είμαστε όλοι ήρεμοι και pride. Έτσι, έτσι, έτσι. Pride, αυτό ήμασταν έτσι, όχι pride. Έχει και pride, αλλά τι έγινε, ρε φίλε. Πώς τι έγινε. Έλα, μωρέ τώρα. Μια ζωή την έχουμε. Αχ. Ναι, καλά, εντάξει. Οκ, okay, Μαριλής. Λοιπόν, όχι, όχι, ο Μιχάλης είναι ό,τι πρέπει. Πεντάδα. Πεντάδα. Ναι, ναι, να έχουμε και ένα που κάνει, να κάνει φασαρία, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Τι είχατε αφήσει, ένα. Τι άφησα, spoiler, Άκης, ένα σπρέχεν. Τι Άκης Μάτζιος. Δεν συνεχίζει τον Άρη. Παιδί. Έτσι λέγεται. Έχει πρόταση από Τουρκία το εξωτερικό. Όχι. Πού? Από Κύπρο. Από Κύπρο. Προτάσεις κιόλας. Σε ποια Κύπρο? Στην Ελληνική. Στην κατεχόμενη. Όχι. Παίζουν εκεί πρωταθλήματα και τέτοια. Παίζουν. Σόμπα. Παλιά το έχει και μια στοιχηματική το πρωτάθλημα αυτό. Μισό λεπτό. Δικό του. Δικό και Ευρώπη. Όχι. Δεν είναι ακόμα αναγνωρισμένη, αλλά έτσι όπως το πάει η εξωτερική πολιτική της χώρας, κάποια στιγμή θα αναγνωριστεί και επισήμως το ψευδοκράτος. Ναι, εδώ είπαμε τα. Ορίστε. Τα Σκόπια τα είπαμε Βόρεια Μακεδονία. Δεν θα γίνει γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, αλλά ρε φίλε, έχεις τη δυνατότητα τώρα που σε κυβέρνηση να την καταργήσεις. Ζητάς όμως να την εφαρμόσουν. Αλλά για μπάλα μιλάμε τώρα. Εσύ το πήγες εκεί, κύριε δημοσιογράφε. Εσύ είπες για τους Τούρκους. Ότι έτσι πως πάει η κυβέρνηση και μετά εγώ απάντησα. Γιατί όφυλα να απαντήσω. Τι, να μην απαντάμε δηλαδή. Να μην απαντάμε, το πνίγουμε. Κύριος Μαρινάκης ή παλαιότερα ο κύριος Αντώναρος. Εδώ το Αιγαίο δεν είχε σύνορα. Ο Θοδωρής είμαι εγώ. Ορισόπουλος. Ναι. Η Μάρα ποια είναι. Μάρα τι θα φάμε σήμερα. Μάρα. Μάρα, πολύ δυνατή η Μάρα. Στη διάδα που είπα πριν, η τρίτη είναι η Μάρα. Χωρίς αυτή που είπε ο Ντούσαρ. Η Μάρα είναι Champions League. Και όχι αυτή που κάνει Παρασκευή βράδυ εκπομπή, αργά. Εντάξει, είναι για άλλο level. Μιλάμε για τριπλέτες τώρα, μέχρι τρεις. Εγώ εκεί μεταγμένος. Παραπάνω δεν μπορώ. Εγώ είμαι ταγμένος εκεί. Εντάξει, αλλά τώρα. Ένας από τους λόγους που δεν βγαίνω Παρασκευή βράδυ, από τους πολλούς λόγους. Την τρίτη έχει. Ένας είναι αυτός. Την τρίτη θυμάμαι. Μάρα. Και η τρίτη ποια ήταν. Πριν. Η δεύτερη ποια ήταν, η Μάρα πήγε. Η δεύτερη ήταν. Ναι, 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 ναι. Η πρώτη ποια ήταν. Η πρώτη ποια ήταν. Ωραία, τι κόλμα ήταν αυτό τώρα. Αυτό ξέρει τι σημαίνει, συμπεθεριάσαμε. Πόρε φίλε. Εσύ το ξεκίνησε, είπε ότι θα ήθελα να γίνει έτσι. Και εγώ τώρα έβαλα και τη Ζαχαρέα. Δεν το είπα εγώ. Η τρίτη πια. Η τρίτη πια ήταν, ρε. Η πρώτη, δηλαδή. Δεν τρέπεστε, ρε. Δεν τρέπεστε. Ξεφτύλα σε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κάνουμε συμπέθερο. Ποια είναι η τρίτη. Στην πρώτη κολλήσαμε άλλε δύο και δεν θυμόμαστε την πρώτη, ρε φίλε. Α, η Σάκαρη, ρε. Α, ναι, η Σάκαρη. Ναι, φίλε. Σάκαρη. Η οποία πάλι ένα τουρνουά ακόμα πήρε. Ναι, έβγαλε την κακία του Άκης Βαρμάκης στη διάρκεια του διαλύματος. Πανηγύριζε γιατί αποκλείστηκε η Μαρία η Σάκαρη. Εννοείται, ρε φίλε. Ναι, ενώ αν ήταν εξαδέρφη της Παρμεζάνα. Όχι Παρμεζάνα, πώς λέγεται. Παζιάννα. Εντάξει, κάνει αυτό που κάνουν κάποιοι. Δεν το ξέρω πώς τη λένε. Ωραία γυναίκα. Και να μην το ήξερα, θα το έχεις μάθει. Παζιάννα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Συνέχισε. Αυτή. Ναι. Η άλλη του Μακρόν. Τι σχέση έχουν, ρε παιδί. 30 χρόνια διαφορά. Και τι έγινε. Και η άλλη του Δούνου του. Πολύ δυνατή. Λαγκαφέρτ, πώς λέγονται. Λαγκάρ. Έφηβη είναι η Μπέτη μπροστά σε αυτή. Και ποια θα χτυπάει την πόρτα για να μπει και να διώξει τη Λαγκάρ. Η Μαρέβα. Όχι, η Φραπάρ. Λοιπόν, θα πει γιατί δεν με φωνάξατε εμένα και τέτοια. Και θα μπει μέσα και τι θα κάνει. Θα δώσει πέναλτι. Και θα γίνει φραπάρ μετά χαμός θα γίνει. Και άμα τη στραβοκοιτάξει θα φας και κόκκινη. Νοείται. Είχε επιβλητικό βλέμμα πάντως. Ναι, πολύ δυνατή η φραπάρ. Ναι, ναι, ναι. Η φραπάρ είναι μια ωραία τριπλέτα με κούρο μπίλια. Και τσιοφλίκι. Και την άλλη του μπάσκετ. Τσαρούχα. Και μόλις ολοκληρώσουμε το έργο θα πάμε και για να πατσάζουν τα ρούχα. Πες και ρε Πετρουλάκη. Ο αείμνηστος. Μόνο καλά για τσαρούχα. Σάβα Θεοδωρίδη. Και πες και κάτι άλλο ας πούμε. Κάποιο που να έχει φύγει έτσι που ήταν ωραίος. Που να κάνει μια τριπλέτα. Σαν τους αυτούς του Μάπετσο. Αντί για δύο να είναι τρεις. Ένας ο Τσαρούχας, ένας ο Σάβας Θεοδωρίδης. Και ο τρίτος παράγοντας. Που πέθανε. Παράγοντας. Κάτι τέτοιο, ναι. Παράγοντας. Ναι. Πέτρος Θεοδωρίδης. Όχι, ο Πέτρος ήταν ήρεμος. Δεν ήταν, ναι, ήταν. Θωμάς Βουλινός. Ούτε εδώ κι αυτός. Κυριλάτος ήταν και ο Μάκης ο Βουλινός. Τέτοιο, Σάβα Θεοδωρίδη, Νίκο Τσαρούχα και έναν ακόμα βρείτε μου από αυτούς που έχουν πεθάνει. Να τους βάλουμε τριπλέτα να ξεφωνίζουν εδώ, να ξεφωνίζουν τα μίντια, να γράφουν στο Facebook και τέτοια. Στο Twitter, στο X μάλλον.
Λοιπόν, ναι. εντάξει, οκ. Okay, δεν είναι δύο. Πείτε έναν εσείς, ναι, που πέθανε. Λοιπόν, ο. Μάκη Ψωμιάδη. Όχι, δεν ταιριάζει με αυτούς τους δύο. Α, είπες που πέθανε, συγγνώμη. Ναι, ναι. Τι μου γράφει εδώ, ο Κωνσταντίνο. Τροχανάς. Ναι, βεβαίως. Αποχωρώ και Ερθωμαίδη, η εκπομπή συνιστημένη. Λοιπόν, μπράβο Κωνσταντίνε, σωστός. Λοιπόν, μου γράφει ο Γιάννης ο Λόκο εδώ πέρα. Ναι. Ο Αμπρέου προφανώς, έτσι. Λόκο, Γιάννης Λόκο, ο Αμπρέου. Αμπρέου είναι, ρε, φίλε. Λοιπόν, είχαμε άλλο Λόκο. Εγώ ξέρω το Ρόκο. Έχουμε. Το Ρόκο, το ξέρεις. Ο Ρόκο είναι τρελός. Στα ισπανικά. Το Ρόκο. Ο Ρόκο τι είναι. Εκείνος Γιάννης είναι τρελός. Είμαι τρελός. Ε? Τι σου γράφει. Όχι, εκείνος είναι κανονικός τρελός. Δεν ξέρω αν έχετε χάσει τερμίδες με την βοήθεια του Ρόκο. Αλλά ή έχετε προχωρήσει το πρόγραμμά σας, αλλά δυνατός. Λοιπόν, καλημέρα σας από το. Δεν λέω παραπάνω γιατί είναι και μεσημέρι. Λοιπόν, όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Καλημέρα από το βροχερό Βερολίνο. Για την αλλαγή έδρας του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα πείτε κάτι, παιδιά. Και ειδικά ο κύριος Βαρμάκης που τα πνίγει. Εγώ τι να πνίξω. Έτσι λέει ο Γιάννης ο Λόγος. Εγώ επέλεξα να πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Απλώς θέλω να μας δείξουν. Γιάννη, Λόκο, στην Αθήνα έχουν χήπεδα, φίλε. Ναι. Εκεί τα φτιάχνουν. Ναι, αγόρι. Και άμα χαλάνε. Άλλο θέλω να πω. Απλά θα βρέχονται οι παραθυνακοί. Δεν αφήνεις τον αλλοπαραγωγό να τοποθετηθεί. Λοιπόν, θέλω να δω το παραχωρητήριο του ΟΑΚΑ προς την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Γιαγιά μου, όταν είναι να πάει στην τουαλέτα, λέγε. Αποχωρητήριο. Ναι. Εγώ θέλω το παραχωρητήριο. Θέλω τη σύμβαση. ΟΑΚΑ με ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ναι. Γιατί? Κρατικό γήπεδο είναι, κρατικό. Οφείλουν να δοθεί στη δημοσιότητα. Ο Ηρακλής πώς έπαιζε τόσα χρόνια στο Καφατζόγλιο. Δεν ζήτησε κανείς. Ο Πάκος πώς θέλει να πάει να παίξει στο Καφατζόγλιο. Και του απαγορεύουνε. Για τους χυψηλόγους. Όχι, δεν θέλω... το απαγορεύουν. Όχι, έτσι λένε οι παόξιδες. Έχεις εσύ το ρεπορτάζ το αντίθετο. Όχι, έτσι λένε. Δεν λένε ότι το απαγορεύουν, απλά είναι το γραφειοκρατικό το θέμα. Δεν τους βοηθάνε. Το προσεγγίζουν πολύ σοβαρά οι παόξιδες. Επειδή στο Λεκανοπέδιο, ας πούμε, τώρα δεν υπάρχει γραφειοκρατία, θέλω να μάθω πόσο θα είναι το ενίκιο για τον Παναθηναϊκό. Τι πιο απλό. Ή επειδή είναι δικό μας παιδί ο Γιαννάκης. Παίζει ελεύθερα. Όχι, να μάθουμε πόσο είναι. Λέει τώρα ο Γιάννης ο Λόκο από ό,τι βλέπω. Ναι. Να μάθουμε, λέει, το ενίκιο από το Αλεξάνδριο τα προηγούμενα χρόνια και μετά. Είπα αυτός. Εγώ δεν υιοθετώ. Το οποίο Αλεξάνδριο είναι το μόνο γήπεδο κρατικό που δεν έχει παραχωρηθεί σε ΚΑΕ. Ενώ το ΣΕΦ και τον Νίκος Γκάλης, που λένε κάποιοι ΟΑΚΑ. Τον κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Νίκος Γκάλης λέγεται το γήπεδο. Νίκος Γκάλης είναι στο παλέ. Για λίγους μήνες ακόμα. Νίκος Γκάλης είναι και δεν μπορεί να αλλάξει. Θα έχει κατεβάσει ο μεγάλος DPG. Δεν μπορεί να αλλάξει. Μόνο αν το κρεμίσει το γήπεδο μπορεί να τα αλλάξει. Δεν το θέλει και πολύ. Εντάξει. Δεν θέλει και πολύ. Εδώ έβαλε όλα τα MG σε παράταξη πριν από ένα χρόνο. Τα είδε. Τα μια δεκαπενταριά που έχει, τα βάλω έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν παρακολουθώ το συγκεκριμένο τύπο. Ω, γιατί. Πονάει ο DPG. Δεν ξέρω. Ελπίζω, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή τη δικιά μου και τώρα που είμαι φιλοξενούμενο, μην κάνει καμιά χαζομαρίτσα η Καϊάρη. Δεν είναι σωστό έτσι. Τι είναι. Πες. Γιατί. Προχωρήστε δύο. Αφού δεν είναι πάρον ο Στεργιάδης. Και τι έγινε, γιατί εδώ δικιά μου είναι, δικιά μας είναι. Ωραία, φίλε, δεν είναι δικιά μας. Συντροφικά και αλληλέγγυα. Ναι, δεν είναι πάρον ο Στεργιάδης. Αν ο Στεργιάδης, θα έλεγα δικιά μας. Τέλος πάντων, η δικιά μας με τον κύριο Στεργιάδη, για να μην ανοίξω όλο αυτό εδώ και πλατιάζω. Αν και θα το κάνουμε σαν τις εφημερίδες, θα γράφουμε πολλά για να τελειώνει ο χρόνος τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά δεν το ξέχασα αυτό για που ήθελα. Για να πούμε 80 σελίδες. Λοιπόν, μην κάνει καμιά χαζομαρίτσα Καϊάρης και κάνει κανένα πασίγιο στον Παναθηναϊκό την Παρασκευή το βράδυ στο γήπεδο Νίκος Γκάλης. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει αυτό. Καταρχάς ο Άρης είναι σοβαρός. Δεν υπάρχει. Επειδή είναι σοβαρός, δεν θα το κάνει αυτό. Όχι, ίσα, επειδή είναι σοβαρός. Επειδή είναι σοβαρός, χάρη Παπαγεωργίου, ο Άρης δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα θυμηθείτε το Λίντο και τη Λάρισα. Έχει, τουλάχιστον. Η ΚΑΕ Άρης έχει το χάρη Παπαγεωργίου και τον μεγάλο Αρβανίτη. Πρόεδρο. Ο Αρβανίτης είναι αντιπρόεδρος. Μεγάλος Παπαγεωργίου, μεγάλος Αρβανίτης. ΚΑΕ. Αυτοί οι δύο λοιπόν, επειδή νιώθουν από Άρη. Ναι. Και ειδικά ο Αρβανίτης που είναι για τα δύσκολα. Ο Χάρης είναι έχει πιο low profile. Είναι πρώην παίκτης, είναι κυριλάτος. Είναι ωραίος, ευθυτενής και μια χαρά. Λοιπόν, ο Αρβανίτης όμως επειδή είναι για τα δύσκολα και αντιδράει, ναι. Θα κάνει αυτό, θα κάνει το σωστό. Και πασίγιο και πασίγιο θα δεν κάνει. Υπάρχει. Ό,τι θέλει ούτε θα κάνει. Ούτε μουσακά δεν θα τους κάνετε αυτούς. Μην με κάνετε να βγω στον κούλαλι και να τοποθετηθώ. Θα πρέπει να πάρει άδεια ο. Θα στείλω στο προσωπάρχη, ρε φίλε. Μήνυμα. Δε άμα δω πασίγιο δηλαδή στον Νίκος Γκάλης. Και αν θες να πάει ακόμη πιο ψηλά, θα γίνει σύσκεψη μετά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν εσένα θα σε φωνάξουμε Κυριακό μου. Ποιος είναι ο Κυριακός. Εσύ. Κυριακός στη σύσκεψη συγκεκριμένη δεν ξέρω αν θα είσαι παρόν. Γενικά, τέλος πάντων, πάμε.
Προς το παρόν, μελλοντικά. Προς το παρόν. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τώρα, λοιπόν, ποτέ δεν κατάλαβα για ποιον. Να, υπάρχει να το είπα και για ναι, τον Τσοτάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση για τον Καραταΐδη. Ο μπασκετικός Άρης να περνάει από το μυαλό του ότι θα κάνουν πασίγιο. Γιατί, ρε φίλε, ευρωπαϊκό τίτλο πήρε. Στον κλεφτάστερο. Ευρωπαϊκό τίτλο πήρε. Αν παραδεχτούν ότι έχουν 6 ευρωπαϊκά και όχι 7, τότε συζητάμε. Γιατί από τον Άρη το πήραν το 7ο. Από τη μεγάλη Μπαρτσελόνα. Και τι σχέση έχει ο Άρης με την Μπαρτσελόνα, τι σχέση έχει. Εσύ τώρα γιατί Παναθηναϊκός, είσαι. Ρε, όχι. Όλοι οι Παοξίδες εσύ έχετε μια αγάπη με τον Παναθηναϊκό. Ελληνική ομάδα. Ο μοναδικός που λέει ότι είναι Παναθηναϊκός στο πάση ποιος είναι. Τι. Ο μοναδικός που λέει ότι είναι Παναθηναϊκός στο πάση ποιος είναι. Δεν είσαι Παναθηναϊκός, την πιτζή είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Αν την πιτζή πάρει τον Κολοσσό, Κολοσσός θα είσαι. Έτσι δεν είναι. Μα είναι Κολοσσός ο πιτζή. Σωστό. Ο γλύφτης του διευθυντή. Εντουάν ήταν αυτό. Τι άλλη θέση μπορείς να πάρεις δηλαδή. Τι? Τι άλλη θέση δηλαδή προσδοκάς να πάρεις. Και τόσο πασάλι καλό διευθυντή. Μέτοχος. Μικρομέτοχος. Σαν αυτούς την Πέμπτη που θα είναι στην Τούμπα. Και να τους πνίξουν τα ερωτήματα. Για άλλη μια φορά. Αν έχει διαθέσιμες μετοχές. Why not. Μετοχές που είχαμε πάρει με τους αγοράκι όλοι μας. Πού είναι οι μετοχές, Γιώργο? Πού είναι οι μετοχές? Πού είναι οι μετοχές? Λοιπόν, παιδιά, να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, έχουμε θέματα. Πάμε. Πάμε τα θέματα. Ο κύριος Λιόλιος έβγαλε ανακοίνωση συγχαρητήρια για τον Παναθηναϊκό. Τώρα που είπες Λιόλιος. Δεν ξέρω. Εγώ δεν διάβασα. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Αυτό μου ήρθε μόλις είπες. Τραγουδάρα, ρε φίλε. Έχεις, είναι συγγενής με τον κύριο Λιόλιο, δεν ξέρω, τον Κατερινάκη. Δεν ξέρω. Και είναι ότι πρέπει για... Το Κατερινάκη αν είναι offside. Ναι. Πολύ offside. Αρνητικό αυτό. Δεν χρειάζεται VAR. Με τίποτα, με τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε, δηλαδή και από μακριά είναι η λήψη της κάμερας, είναι πολύ offside η Κατερινά. Και μία άλλη θα τη θυμηθώ τώρα και θα σου το πω. Λοιπόν, για συνεχίστε. Έχει κάτι τέτοιο κρέο στο κρεοπολείο. Εσύ που τρως και κρέας δεν παίρνεις ακροπολείο. Είχε κάτι μπαλτά. Ακροπολείο έχω να πάω χρακ, 800 χρόνια. Κόβεις το offside. Ναι, εντάξει, ναι. Μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα ναι, δεν μου έρχεται η άλλη. Τέλος πάντων, θα τη θυμηθώ. Ναι. Λοιπόν, άρα πού είμαστε. Πού καταλήγουμε. Από τον Κουέστα πήγαμε στο ακροπολείο. Ποιον Κουέστα, ρε φίλε, ποιον Κουέστα. Πήρε ο Τσίπσος, έκανε παρέβα στην εκπομπή μας με του κυρίου Στεργιάδη. Ναι. Λες, τοποθετήθηκα σωστά. Μας είπε για τριετές νέος τον Κουέστα. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να είχα, ας πούμε, 18 μικρή, 29 μεγάλη. Γιατί? Σε πάρα ποιο Κουέστα, ρε φίλε. Γιατί μπορεί να πάρει άλλο καλύτερο. Άσε με ρε παδομανολάκι. Μπορεί να πάρει καλύτερο. Εκτό Ευρώπη είσαι, ρε φίλε. Ποιο θα παραπάρει. Το Διούδη, το Σοκράτη. Θα έρθει ο Διούδη να παίξει στον Άρη. Γιατί. Εδώ γιατί παίζει ο Κουέστα. Γιατί είναι αριανάκι άρρωστο. Το Κουέστα τι είναι. Εκεί τι σημαίνει που είναι αριανάκι άρρωστο. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Δε εσύ πίσω από τον Κοτάρση ποιο θα πάρει τώρα. Ποιον Κουέστα τώρα τριέτε. Τον Τζιφσί, τερματάρα. Αυτό θα πάρω. Ωραία. Γιατί δεν μπαίνει. Κουέστα είναι. Ακόμα δεν άνοιξαν οι δουλειέ με το Μάξιμο. Έτσι λέει ο 456. Όχι, δεν είναι αυτή η Λάρη. Άλλη είναι, άλλη τώρα μία δεν μου έρχεται. Πολύ offside όμως, χωρίς VAR, χωρίς τίποτα. Δηλαδή σηκώνει και το Lightsman στο δευτερόλεπτο. Όλα είναι στημένα σε αυτή την πόλη. Δηλαδή πόλη, την ώρα που κάνουμε εκπομπή με το Στεργιάδη, ας πούμε, βγαίνει αυτό εδώ. Και κάνει και παρέμβαση ο Τσίπσιος. Να με κάνει έξαλλο, να πηδήξω από τον τρίτο. Δεν πρέπει ο ρεπόρτερ να βγει τα πράγματα να καλά έκανε. Και... Αλλά γιατί να βγει εκείνη την ώρα, Λάκη μου. Γιατί το βγάλει εκείνη την ώρα. Βγάλει το 2. Βγάλε το 11.30. Γιατί? Δουλεμένο γιατί και τότε αυτό. Δεν ξέρω. Μα είχαν τελειώσει οι συζητήσεις τότε. Είχαν τελειώσει γι' αυτό. Εντάξει. Προφανώς. Φάτε μια πάστα και βγάλε το σε μισή ώρα μετά. Δουλεμένος στην προπόνηση και αυτό. Έξαλλος έγινα. Έχεις μια σταθερότητα με τον Κουέστα. Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις καλύτερο. Mm-hmm. Θα είναι ρίσκο να ψάξεις καλύτερο. Δεν τώρα μπορείς να κάνεις το παραπάνω βήμα. Γιατί, πώς θα κάνεις το παραπάνω βήμα. Mm-hmm. Με ποιος. Mm-hmm. Με ποιος θα το κάνεις. Περιμένω, εγώ περιμένω να δω. Κοιτάξτε, περιμένετε να δούμε τι θα πει ο πρόεδρος. Τι θα πει αυτός που πληρώνει. Μην προτρέχετε όλοι σας ή κάνετε τους ξυπνητζίδες στα μικρόφωνα και στα πληκτρολόγια. Να τοποθετηθεί ο πρόεδρος και θα δούμε. Ό,τι πει ο πρόεδρος είναι σε αυτή τη φάση. Έχει κανένας άλλος να θέλει κάποιος να πει κάτι. Παρακαλώ πολύ να δω το πορτοφόλι του. Αλλιώς αν φάει καμιά τρέλα ο πρόεδρος και σηκωθεί και φύγει, όχι με το κοκκινόχωμα θα παίζεις. Δεν θα υπάρχεις. Ποιος, δεν υπάρχουν. Στα λόγια ξέρεις πόσο αριανός έχει που. 5-10, ένα τη χρονιά είναι. Εντάξει. Και που υπάρχω, τι κάνω, ρε φίλε, φυτό ζω. Δεν μπορεί να έρθει επενδυτής στον Άρη. Και έχω μία φιλική παρουσία στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος έξω από τον Άρη άσχετος να επενδύσει. Μέσα από τον Άρη ήταν. Έξω από τον Άρη ήταν. Ναι. Α, μετά το Θόδωρο όμως. Ο Θόδωρος είναι κάτι, ο κύριος Καρυπίδης είναι κάτι δεδομένο πλέον.
Μην χρησιμοποιούμε παρελθοντικό χρόνο. Μα τι δεν έγινε. Ήταν Άρης, έγινε Άρης. Τώρα δεν μπορεί. Τα έχει, δεν έχει να... Το έχουμε εξηγήσει και άλλη φοράκι μου. Τι αγόρι. Τα έχει πάρει όλο Σαββίδη. Δεν μπορεί να έρθει να επενδύσει. Καλά. Δεν υπάρχει διαθέσιμο χώρο για να επενδύσει. Έρχονται οι Εβραίοι, παίρνουν τα σπίτια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Όλα. Έρχονται οι Σκοπιανοί και οι Βουλγαροί και παίρνουν τα σπίτια έξω στο Πανόραμα και στην Περαία και στου Νέου Μιμάτε. Γιατί είπε Εβραίο, όχι από το Τελαβίδ. Άντε πάλι. Γιατί έχει και άλλου Εβραίου, δεν είναι μόνο στο Τελαβίδ. Και από την γείτονα χώρα, μόνο από την πρωτεύουσα έρχονται. Ναι, οι άλλοι δεν έχουν ναι, βέβαια. Α, ναι, εντάξει. Τη Βουλγαρία δεν είπα. Όχι. Οι Σκοπιανοί. Τα Σκόπια είναι. Πινακίδα Σκόπια γράφει. Για την πρωτεύουσα. Σκόπτζε. Και Αθήνα γράφει όταν έρχεσαι. Ελλάδα είναι Μακεδονία, μόνο Μακεδονία. Άντε πάλι. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Δεν πα και κατέβηκε που την άποψη. Στο συλλαλητήριο κατέβηκα εγώ τότε πριν 100 χρόνια. Στην πολιτεία του Δέλου και κρατούσα και ένα πανό. Στο συλλαλητήριο τότε. Ναι, βέβαια. Uh-huh. Το ξύλο κρατούσα εκεί την άκρη. Το τέντονα καλά. Το τεντώνει το σεντώνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, έχω σκάσει ποια είναι η δεύτερη που είδα πρόσφατα που είναι πολύ offside. Πολύ πάρα offside. Πολύ, ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ offside και δεν θυμάμαι, δεν με ακούει και η αρχισυντάκτρια μου μάλλον τώρα γιατί το είχαμε σχολιάσει μαζί. Πάρα πολύ offside όμως. Λοιπόν, άρα καλύψαμε και τον Κουέστα. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Μετά το Μάζιο ποιο. Α τον Ήβιτ. Ξέχασε τον. Γιατί α τον Ήβιτ. Δεν λες... έρχεται στον Άρη. Και ξέρετε τι νοιάζει ποιο θα έρθει. Μα τον Άρη δεν γράφουν. Δηλαδή έχει τόσου λαθέρε. Το καταλαβαίνω γιατί εντάξει ήταν γερό το σοκ. Δηλαδή έχει κάτι Αριανού που γράφουν για Γιωβάνοβιτ. Θέλουν τον Γιωβάνοβιτ στον Άρη. Πάνε καλά, ρε φίλε, αυτοί οι Αριανοί. Τόσο απελπισία, τόσο κατάθλιψη. Είμαι δηλαδή. Στη Γιάφκα μα το είπε χθε κάποιο. Ναι. Ποιο Γιωβάνοβιτ. Ότι το γράφουν, είπε. Ότι τον θέλει. Τον θέλει. Ναι. Ο Μάτζιος της Σερβίας. Από πού βγαίνει το μικρόφωνο. Ο ίδιος το θέλει για τον Άρη. Ο Γιωβάνοβιτς το θέλει. Όχι, να κοπεί. Εντάξει, οκ. Να κοπεί, να του κοπεί. Η επιλογή που θα κάνει ο Θόδωρος, ο κύριος Καρυπίδης. Ο μεγάλος Καρυπίδης. Το μεγάλος το προσθέτεις εσύ. Ο κύριος Καρυπίδης. Είναι εντολή πλέον. Δεν είναι όνομα το μεγάλος. Έχει και το μεγάλο εξαρτάται. Θόδωρος Καρυπίδης. Ο μεγάλος Θόδωρος Καρυπίδης. Έτσι λες εσύ. Εντάξει, αν ήταν στην Αγγλία θα ήταν σερ. Αν είναι μετά του Μάτζιο εποχή. Θα είναι τα ονόματα που θα παίξουν, θα είναι είτε Αναστασίου, είτε Βόκολος, είτε να είχαμε να λέγαμε, όλα ωραία. Κοίταξε, καλά. Αν δεν τον πάρει ο Παναθηναϊκός τον, που θέλει λέει τον Πέδρο Μαρτίνς, ναι. Αν δεν τον πάρει το Βόκολο ο Παναθηναϊκός, ναι. Είναι πολύ καλή λύση για τον Άρη. Πάρα πολύ καλή. Έχει κρατήσει και τη φανέλα του Άρη. Πάρα πολύ καλή. Ναι, σε φωτογράφηση. Σε φωτογράφηση. Σε πάρα πολύ καλή. Περούσα να με χτυπάς στον νόμο, ας πούμε, στην πλάτη και με λες πολύ καλή ομάδα έχετε, αλλά μέχρι Πέμπτη. Πολύ καλή κίνηση θα είναι ο κύριος. Και με το Μάτζιο και το ίδιο. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι η Ελληνίδου. Μου τη γράψε 2-3. Δεν την έχω παρατηρήσει την Ελληνίδου. Δεν το ήξερα. Θα το κάνω το ρεπορτάζ μετά την εκπομπή. Αλλά δεν λέω για αυτήν. Ποια τραγουδίστρια, ε. Δεν την ξέρω. Ρία Ελληνίδου, ρε. Δεν την ξέρω. Είναι τραγουδίστρια. Από αυτές τις ίδιες τώρα. Όλες οι ίδιες είναι πλέον. Ναι. Ελληνίδου, Καλυμάνη, Μπέτι Μαγκύρα και. Μποφίλιου. Λένα ζευγαρά. Μια μελαχρινή είναι. Μια μελαχρινή. Έχει ζευγάρα μελαχρινή. Α, είναι. Ναι, τη θυμήθηκα. Ποια? Το θυμήθηκα, δεν τραγουδίστρια. Δώσ' το. Πω. Ρε. Δεν καλά, τραγουδίστρια. Κορίτσι εκεί στα ψηλά, στα βουνά. Πώ το πει μετά το διάλειμμα για αγωνία. Η Δώρα Παντέλη. Σοβαρά μιλάω. Όπου παιδιά. Υπερβολικά και όλες offside. Δηλαδή ναι. 3 χιλιόμετρα offside. Είναι offside που παίρνει. Δώρα Παντέλη. Δώρα Παντέλη. Ωρε φίλε. Παναθηναϊκά και άρρωστο έτσι. Όταν χάσανε το πλεονέκτημα τη έδρα, χτυπούσε το είναι. Τραπέζι και αλλά τον αγκάλιο. Αλλά ήταν. Τι. Το πολύ offside. Ούτε βάρουν τίποτα. Όχι, όχι. Τροφή είναι ο Λάιτσμαν δηλαδή. Χωρί Λάιτσμαν. Μόνο με τοπικό δηλαδή. Διαιτή μόνο του. Και σταματάνε μόνο του υπεύθυνοι για το offside. Ναι, ναι, ναι. Και τρώσε τη χίτρινη κάρτα γιατί ήσουν τόσο πολύ offside. Δώρα Παντέλη, ναι. Οι δύο νέε απογοητεύσει μεγάλε είναι η μία η Κατερίνα Λιόλιου. Πολύ offside. Και η άλλη η Δώρα Παντέλη πιο πρόσφατη. Η Λίλα. Έχουμε εντοπίσει. Ναι, ρε αγάπη, δεν τη βρήκε τη Δώρα, έσπασε το κεφάλι μου. Λίλα, έχουμε εντοπίσει. Την κανονική τη Λίλα. Είναι normal, νομίζω. Ναι. Λίγο, θέλει βαρ. Νομίζω. Θέλει δεν είμαι σίγουρο, θέλει βαρ. Ή αλλιώ Λίμα. Λοιπόν. Να το λιμάρουμε λίγο. Νόνι Λίμα και τον άλλο, τον Χρήστο τον Εμβολιάδη. Και ποιον θα βάλουμε μαζί, ένα παλιό του ΠΑΟΚ. Με μουστάκι. Με μουστάκι. Σπάνω Σωτηρόπουλο. Τσιαντάκι. Διάλειμμα. Παθιακάκι νόμιζα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ επιλέγοντας Ιζομάτ Thermosystem. Η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου, τα οποία φέρουν δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας.
Περιμένουμε τον κύριο καθηγητή. Λοιπόν, είδες που τα βάζω στη σειρά και έχω ξεχάσει κάτι σημαντικό να πω, κύριο Φαρμάκη, όταν είχαμε ξεκινήσει. Μια γέννη ο κύριος Παδαμαλάκης εδώ και ευτυχώς για να μας βοηθήσει. Τι είπες για τον Άρη, έχεις λοιπόν, το όχι, φεύγω, πάω. Δεν μας το είπες, το άπνιξες. Έφυγα για. Από τον Άρη είπα. Το πιο σημαντικό είπα. Το πιο σημαντικό είπα. Τι δουλειές του Θόδωρου με το Μαξίμου, τι με ενδιαφέρει με ένα σαν. Μα παίρνει οξυγόνο ο Άρης τις δουλειές του Θόδωρου του Μαξίμου. Όχι, ο ίδιος παίρνει οξυγόνο, όχι ο Άρης. Καλά. Μα πόσα καλύπτει τα χρωστούμενα. Ποια χρωστούμενα. Και τις καινούργιες επενδύσεις σε ποδοσφαιριστές. Πότε τα καλύψει. Ποια χρωστούμενα. Γιατί το προηγούμενο. Βγήκε μια παραπληροφόρηση στις τελευταίες μέρες ότι ο Άρης χρωστάει 20-22 εκατομμύρια. Λοιπόν, να ενημερώσω τα παπαγαλάκια που δεν γνωρίζουν ότι ο Άρης πριν λίγες μέρες πήρε αδειοδότηση και για το νέο πρωτάθλημα της Super League, ναι, και για ευρωπαϊκή συμμετοχή. Θα μου πεις, δεν παίζει Ευρώπη. Ναι, αλλά ευρωπαϊκή συμμετοχή για να πάρει είναι διαφορετική. Conference. Εγώ ξέρω όχι. Δηλαδή, αν μία από τις τέσσερις αποσυρθεί από την Ευρώπη, ο Άρης μπορεί να παίξει. Άρα σημαίνει ότι ο Άρης οικονομικά είναι βιώσιμος. Αυτά προς ενημέρωση κάποιων δημοσιογράφων. Λοιπόν, τι ζήτησε ο Λουτσέσκου. Παίχτες, σε ποια θέση. Φόρο είπε. Φόρο, στόπερ και εξτρέμ. Και δύο γρήγορους χαφ. Γρήγορους. Και ένα αριστερό μπακ. Γρήγορος είναι και ο Βέγκος. Ήτανε. Χαφ. Δεν έπαιξε μπάλα. Ναι. Και ένα, το ξέχασα, και ένα αριστερό μπακ. Ναι. Άρα σημαίνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Πάουκ δεν μπορεί να κρατήσει το Ράχμαν. Θα πουληθεί. Ναι. Θα τον πάρουν αυτές οι Αγγλικές που ανέβηκαν τώρα. Η Σαουθάμπτον είναι μία και η άλλη ποια είναι που ανέβηκε. Πολλές ανέβηκαν. Πόσες ανέβηκαν. Πολλές. Τρεις ανέβηκαν. Τρεις ανέβηκαν. Και μία μέσω playoffs. Λοιπόν, θέλει οπωσδήποτε σεντερφόρ. Δεν ξέρουμε όμως τη φάση. Φουνταριστό ή όχι. Φουνταριστό τα λέμε, δηλαδή. Δηλαδή, αν θέλει Πέτκοβιτς, που είναι καλή λύση, ή θέλει κάποιον που να παίζει περιφερειακά όπως έπαιζε ο Μπράντον, ας πούμε. Ο οποίος ήταν μια χαρά. Εντάξει, τον έχω θέλει, θέλει και center back. Τον Κόγκ, μάλλον ψάχνουν να τον πουλήσουν. Και θα τον πουλήσουν, μάλλον. Αραβία. Δεν ξέρω. Η φάση είναι. Τι λέει, μεγαλώνει. Τέταρτο παιδί και το παίχτε εγώ. Τι, γέννησε γυναίκα του Καρύ. Τέταρτο παιδί, ο Καρύ. Μπράβο, Στεφανάρα. Είσαι και παιχταράς και καρπερός. Λοιπόν, τώρα που πακάρι, ο Στεφ Τολιόπουλος πότε παίζει το πρώτο μάτς. Θα αρχίσουν αυτοί. Παρασκευή. Ναι. Α, ναι. Κατευθείαν. Πάω να σπάσω έδρα. Λοιπόν, είπαμε. Σέντερ μπακ. Ένα. Αριστερό μπακ. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε σκέψεις διάφορες. Έναν για, για το εξτρεμάκι αριστερά. Η σκέψη αυτή δύσκολα είναι με το συγκεκριμένο προπονητή. Και σεντερφόρ προς το παρόν. Και χαφ. Έχει σεντερφόρ στην πόλη, ρε φίλε. Κάτι φορέ σε και επίσης ξέρω, ξέρω όλο το παρασκήνιο πώς χάθηκε ο Μαξίμοβιτς. Που ήταν του ΠΑΟΚ. Και ήθελε πολύ να έρθει στον ΠΑΟΚ. Θα το μοιραστεί μαζί μας. Φυσικά τη μεταγραφή του Μαξίμοβιτς εγώ την είχα πει πρώτος. Θα το μοιραστεί. Γράψτε το, παιδιά, οι υπόλοιποι που ασχολείστε με το Μαξίμοβιτς ή ασχοληθήκατε. Θα το μάθουμε ακούσετε. Από εσάς. Γιατί χάθηκε ο Μαξίμοβιτς. Και μάλιστα ο Μαξίμοβιτς είχε και. Μου το είπε ο Ευάναρος χθες. Ότι είχαν και απευθείας επικοινωνία. Γιατί χάθηκε τότε. Ξέρει και Ρώσικα αυτός να μιλάει. Η γυναίκα του νομίζω είναι τέτοια φάση. Δεν ξέρω. Χάθηκε. Φταίει κάποιος μέσα από την ομάδα. Άντε να στο κάνω πιο εύκολο, να πεις ναι ή όχι. Φέρει ευθύνη ο Ζήσης, κάποιοι τα χρεώνουν στο Ζήσης. Όχι. 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 Ο Ντίνος. Όχι. Όχι. Καμία σχέση. Α. Στην ευθύνη. Στην ευθύνη, αυτό. Ναι. Και ένας φταίει. Γιατί που χάλασε η μεταγραφή του Μαξίμοβιτς. Και θα το πω, είναι η Μαρία Κοντζάρεβα. Δεν άφηνε το πάπλωμα να πάει. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Έκανε ένα λάθος. Μπορούσε ο Πάουκ να δώσει τα χρήματα που δώσει ο Παναθηναϊκός όμως. Έκανε ένα λάθος ή δεν κατάλαβε καλά ή χρησιμοποίησε το όνομα του Σαββίδη για να μην γίνει μεταγραφή. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς χάθηκε αυτός και ο Πάουκ ψάχνει χαφ τώρα. Ενώ θα τον είχε κλεισμένο και μετά ο Παναθηναϊκός τον πήρε με 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Με τον Πάουκ θα ερχόταν πολύ λιγότερα. Στον Πάουκ, μάλλον, θα ερχόταν πολύ λιγότερα ο Μαξίμος και την ήξερα από την πρώτη μέρα την ιστορία της κέλας. Αλλά έγινε αυτό το μπέρδεμα. Έκανε λάθος η Μαρία.
Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας κύριε μου, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς το λέω, καλώς το λέω. Έκανε λάθος η Μαρία, γαμώτη. Ναι, ναι. Τι θα λέγει και μια ψυχή. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, εδώ έχουμε πολλά τα θέματα σήμερα. Δεν ξέρω, δεν έχω πολλά. Μας έχει βομβαρδίσει ο Φαρμάκης από την αρχή, είναι σε πολύ καλό mood. Ξεπέρασε την, το σοκ. Και σήμερα ήταν μόνο... Καλά, του κάτσαν και, του κάτσε και η ανανέωση του Κουέστα στην εκπομπή πριν από τις 2 με 4, στο 12 με 2, που κάνει με το Στέλιο Στεργιάδη. Εντελώς τυχαία. Είναι αυτό που λέμε ένας χαρούμενος άνθρωπος. Εννοείται ρε φίλε. Δουλεμένο να το έκανα στην ΠΑΕ δεν θα ήταν τόσο όμορφο. Πώς τη λέει την εκπομπή με το Στέλιο? Συμπολίτες, νομίζω. Να ρωτήσετε το διευθυντή του σταθμού. Ναι, ναι, ναι. Τελευταίος θα μαθαίνει στο τύρι μου αυτός. Δυστυχώς. Τα πάντα. Και δεν πίνω και κλέντ φίντιχ. Τα καλά όμως τα ξέρει από νωρίς. Ούτε υποστηρίζομαι λίγο εκεί μπαξ. Τα καλά δεν φαίνονται, ρε Σωτήρη. Τα αρνητικά φαίνονται και τα χρεώνεται. Πάμε παρακάτω. Έλατε. Λοιπόν, ο Φαρμάκης είπε σήμερα από την αρχή της εκπομπής ότι απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Α, ωραία. Προπονητή, έχουμε κανένα νέο? Μάλλον αποτελεί παρελθόν ο κύριο Μάτζιο. Για μισό λεπτό, για ποιον λέει? Για τον κύριο Μάτζιο, για ποιον ρε φίλε? Για τον κύριο Μάτζιο. Α, για τον Άρη. Νομίζαμε για τον κύριο Ρασβάν, έλεγε που κάτι φέρεται να γίνεται με Μπεσίκτας. Δεν τα κάνει αυτά ο κύριο Ρασβάν, είναι ηθικό. Δεν τα κάνει αυτά, έχει συμβόλαιο. Όχι, δεν είναι θέμα, ηθικής. Ναι. Εάν ο Παλίκαρο πληρώσει τη ρήτρα που έχει για buyout, είναι ελεύθερο στην αγορά που ζούμε και στον κόσμο που ζούμε. Να πάει όπου έχω έναν σοβαρό. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχω έναν σοβαρό Αριανό αυτή τη στιγμή που μου λέει ότι ο Μωρόν και ο Ντουμπάζιο έχουν κλείσει την ΑΕΚ. Ναι. Καλά. Δεν υιοθετώ εγώ. Τότε εγώ θα υιοθετήσω δήλωση του φερόμενου ως νέου Προέδρου Τσέπο. Θα κόψω τη χώρα στα δύο. Δεν υπάρχει αυτό. Εάν. Δεν υπάρχει. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, ο Ντουμπάζιο Μωρόν στην ΑΕΚ. Δεν ισχύει. Θα κάνουμε σύνορα στα Τέμπη. Δεν ισχύει το να κόψει την πόλη, τη χώρα στα δύο. Γιατί? Γιατί καλέ. Δεν το έκανε ο Μάκης και θα γίνει και πρόεδρος στην ΕΠΟ. Μετά εγώ θα γίνω ρε φίλε αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Γιατί ο Μπράμπης θα μείνει. Τώρα αρχίσανε. Αρχίσανε όλοι. Ένα από τα σοβαρά ερωτήματα που τέθηκαν στην εκπομπή από το ξεκίνημά της είναι από τον κύριο, το ερώτημα από τον κύριο Φαρμάκη. Αν. Ναι. Οριστικοποιηθεί, ρε παιδί μου, περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό υπήρχε χθες σοβαρότατη σύσκεψη στα γραφεία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αν ο κύριος Ζουγκακάτσης πάει είναι υποψήφιος, μοναδικός μάλλον, δεν θα είναι κάτι. Όχι. Μέχρι αύριο το βράδυ η ΑΕΚ θα ανακοινώσει υποψήφιο. Ωραία. Με κομματική ταυτότητα υποψήφιο. Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να τον αναπληρώσει στην ΠΑΕΠΑΟΚ? Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ναι, για αλλά μένα... φτάνουμε, κοντεύουμε στον δρόμο. Ναι, εντάξει. Ωραία. Φτάνουμε στην πηγή. Ορίστε. Φτάνουμε στην πηγή, όχι τη Δεβετζή. Στην πηγή, την κανονική που έτρεχε νερό. Ναι, ωραία. Ναι, για μένα είναι μονόδρομος. Δεν το συζητήσω. Ποιος? Και πολύ. Νικόλας Σαββίδης. Α, δεν γίνεται, είναι στο Λονδίνο. Ναι. Κάνει άλλα, κάνει τις, τις σημαντικές δουλειές του μπαμπά. Ναι. Τις τρέχει. Δεν τα ξέρω αυτά. Είναι το κεφάλι της, το δυνατό της οικογένειας. Δεν γίνεται. Μου το είπε ο Ιβάν χθες. Και εγώ αυτό είπα στον Ιβάν, αλλά μου λέει όχι, δεν γίνεται. Για να δώσει τα φώτα σου, ποιος θα τον αντικαταστήσει, πρέπει να έχω την τεχνογνωσία τι προσφέρει ο Μάκης Γκαγκάτσης στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Δηλαδή, ποιες είναι οι αρμοδιότητες? Τα κριτήρια ποια είναι για να. Όχι, τι προσφέρει. Θέση. Ποια είναι η θέση του. Job description λέγεται αυτό. Ναι, τι κάνει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Discrimination λέγεται. Discrimination. τι κάνει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης στην ΠΑΕΠΑΟΚ και θεωρείται και πετυχημένος. Σε αυτά που κάνει. Είναι... Τα πάντα. Θεωρείται πετυχημένος. Το είπες έτσι με υπονοούμενο ότι δεν είναι πετυχημένος. Για μένα δεν είναι, ρε φίλε. Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι πετυχημένος. Πάμε παρακάτω. Αλλά είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή. Εντάξει, είναι κάτω του Σαββίδη. Όπως είναι και προσωπική επιλογή του Σαββίδη, ο Γκαγκάτσης. Ναι, αλλά τι κάνει στην ΠΑΕΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, για να βρούμε ποιος θα τον αντικαταστήσει. Να μην μάθουμε. Τρέχει όλα τα θέματα. Όλα τα θέματα τη ΠΑΕΠΑΟΚ. Όπως το καλύπτω εγώ. Τα πάντα. Ναι, ό,τι προκύπτει.
Στο οποίο όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι πέρα από το, ας πούμε, να πει τον υπάλληλο, ας πούμε, θα αγοράσει χαρτί υγείας, θα αγοράσει τους καφέδες το ένα τ' άλλο του σούπερ μάρκετ. Και αυτά κάνει. Οτιδήποτε άλλο κάνει πρέπει να πάρει το OK από τον Ιβάν. Άρα είτε είναι ο Μάκης, είτε είναι ο Άκης. Ένα κακό έχει ο Γκαγκάτσης. Είτε ο Γιώργος, το ίδιο θα κάνουν. Ένα κακό έχει ο Γκαγκάτσης. Τα παιχνίδια που καίνε. Ναι. Τα εντός έδρας του ΠΑΟΚ. Ναι. Σηκώνεται και φεύγει από το γήπεδο. Και βολτάρει στην Τούμπα. Φεύγει από το γήπεδο κανονικά. Α, είναι μόλις μπαίνουν οι ομάδες μέσα. Όταν όχι, όχι, αρχίζει και καίει το μάτς. Αν όχι από το πρώτο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο. Με κάποιες εξαιρέσεις επαναλαμβάνω, γιατί σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή τον βλέπαμε. Ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα παιχνίδια ήταν πολύ δύσκολα που θα έχει η μανούρα. Αλλά σε άλλα παιχνίδια σηκώνεται και φεύγει. Γιατί, για γούρι. Δεν μπορεί, τρελαίνεται. Τρελαίνεται, ναι. Πάω ξάκι άρρωστο από μικρό. Ναι, ναι. Είναι κάποιοι. Χθες βρήκα έναν Αριανό, το φίλο μου τον Γιώργο. Ναι. Το φλαράκι μου. Και μου λέει ότι δεν. Εγώ το τελικό. Αριανό. Το τελικό δεν. Έκλεισα τα πάντα. Και είπα να μην μου μιλήσουν, να μην μου κάνουν. Και το άνοιξα όταν τελείωσε το παιχνίδι. Κανονικό Αριανό. Αριανό, αυτό. Όπως ο φίλος του Ολυμπιακού. Άρα δεν είναι κανονικό Αριανό, ρε φίλε. Γιατί είδα γραμμένο ότι για, αν είσαι κανονικό Αριανό πρέπει να μιλάς για διαιτησία. Εντάξει, ναι. Ναι. Όπως ο φίλος του Ολυμπιακού είναι, που γύρισε πλάτη στο μάτι. Αυτά τα λένε αυτοί που στείλαν τον Άρη στη Γάμα Εθνική. Αυτοί τα λένε. Ναι. Δεν ξέρω ποιος το είπε. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Ναι. Όποιος λέει κάτι τέτοιο, είχε συμμετοχή πολύ έντονη και καταλυτική για το ότι ο Άρης πέρασε κάποια χρόνια από τα Βοσκοτόπια. Ναι, αλλά οι Αριανοί κάποιοι έχουν κοντή μνήμη. Χρυσόψαρου. Κοντή μνήμη. Και χρυσόψαρου. Λοιπόν. Σωτήρης. Άρα μπορώ να αναπληρώσω εγώ. Δεν μας λέει όνομα. Δεν μας λέει όνομα ο κύριος καθηγητής. Πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Μα και ο ίδιος μπορεί, ρε φίλε. Καλέ, τι να σας πω. Ένα όνομα. Νομίζω ότι απευθύνεται στο αμφιθέατρο. Στον ανταυτού του Ιβά στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι. Σηκώνει το τηλέφωνο ο Ιβά και σου λέει: Σωτήρης, ακούω στο Ζαγόρα, ρε παιδί μου. Ναι. Έχεις να μου υποδείξεις κάποιον. Ποιον είναι. Υποδεικνύει τον Ιβάν. Πρόταση. Σε παρακαλώ, επειδή το είπαμε για τον κύριο Καρυπίδη πριν, παρακαλώ πολύ, βέβαια θα σταλεί και mail από τον προσωπάρχη. Όταν αναφέρεσαι σε μένα τον πολύ μεγάλο Γιώργο Ζαγόρα. Στείλε email. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίστε. Ωραία, φίλε. Πού πλέξα με το Σωτήρι μου. Ωχ, Παναγία μου. Εγώ το υιοθετώ και το επικροτώ. Ούτε ο Σπυρίδων της κυβέρνησης τέτοια έπαρση δεν έχει. Πάμε. Πάμε, Σωτήρι. Σε παίρνει ο πολύ μεγάλος Ιβάν Σαββίδης τηλέφωνο. Και σε λέει, σ' ακούω στον τεράστιο Γιώργο Ζαγόρα. Ποιον μου υποδεικνύει, Σωτήρη. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Ωραία. Προφανώς, όταν θα του πω το Νικολάκη, το γιο σου, θα μου πει άστον αυτό είναι για άλλη δουλειά. Ναι, τον έχω για άλλες δουλειές, για τις δικές μας, τις οικογένειες. Ναι. Στη συνέχεια, πας βάζεις τον Γιώργη. Ούτε κι αυτός, για άλλα τον έχω. Στρατηγός Φραγκούλης. Α. Το Σωτήρη ρωτάει τώρα, Ιβάν, ρε φίλε, γιατί τον άκουσε την εκπομπή του τιτανοτεράστιου Γιώργου Ζαγόρα. Ένα όνομα δώσε. Δεν θέλω υπερβολές. Ναι, και μια δεν ηρωνία. Διακρίνω. Ναι, υπάρχει υπονοούμενο μια υποβόσκουσα ηρωνία. Τέρκεσαι, το υποβόσκουσα. Τα πάντα ταιριάζουν στο άρθρο μας σήμερα. Πιάνει. Ναι, κολλάει. Λοιπόν, θα μπορούσα να μην πω όνομα και να πω τι να μην είναι. Τι να μην είναι. Ο Αλέξ Κούγιας θα μπορούσε που μιλάει με κολακευτικά λόγια το τελευταίο διάστημα για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Θα είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Ο Αχιλλέας Μπέος που έχρισε τον Μάκη Γκαγκάτση ως πρόεδρο της ΕΠΟ. Και βραβεύτηκε από αυτό το άκουστο λίμερο. Θα είναι ντροπή στο τετράγωνο. Και προσέξτε, για να είμαστε καθαροί, έτσι, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την προσωπικότητα του κυρίου Μπέου, ούτε με την προσωπικότητα του κύριου Κούγια. Έχει να κάνει δυστυχώς με την ιστορία τους στα δικά μου μάτια. Τι έχουν κάνει αυτοί οι κύριοι στο ποδόσφαιρο θα είναι, επαναλαμβάνω, ντροπή για τον ΠΑΟΚ, για αυτό τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, ναι. Δεν ξέρω για κανέναν ΠΑΟΚ του άλλου Σαββίδη, του Γούμενου, του Βουλινού, του Μπατατούδη, θα μπορεί να ήταν τα μάμ. Μην ξεχνάτε ότι έχει έρθει Γιδόπουλος. Γιδόπουλος, αλήθεια, ο Στράτος ο Γιδόπουλος, έχει έρθει και έχει γίνει διοικητικό στέλεχος, υποδιευθυντής, διοικητής, εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, δεν ξέρω τι, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά δεν ήταν στην εποχή του Σαββίδη.
Και δεν είναι όνομα όμως. Ξαναλέω, τι να μην είναι. Όχι όνομα θέλει είναι. Ο κύριος Ιβάν Σαββίδης. Δεν του λες όνομα. Απέναντίας δέχομαι πολλά μηνύματα, πως λένε οι παπατζίδες, στο προσωπικό μου κινητό αυτή τη στιγμή, Σωτήρη μου, ναι. Και λένε γιατί είπε μόνο τους ιούς του Σαββίδη, Γιώργο και Νίκο, τους ιούς έλεγε του Σαββίδη, και δεν λέει και τους ανιψιούς του Σαββίδη. Δεν το ξέρω το γενεαλογικό δέντρο, παιδιά. Δεν το ξέρω. Έτσι. Mm. Εκείνο που ξέρω είναι ότι θα είναι απόλυτα ελεγχόμενος και της απολύτου εγκρίσεως του Ιβάν Σαββίδη, mm-hmm. Και θα συνεχίσει τη δουλειά που ο Ιβάν Σαββίδης γνωρίζει ότι έκανε ο Μάκης, ο Γκαγκάτσης, θα συνεχίσει ο διάδοχός του. Μη σας εκπλήξει αν είναι ένας τεχνοκράτης από αυτούς που δεν τους ξέρουμε καν. Mm. Γιατί τον Μάκη τον Γκαγκάτση ποιος τον ήξερε όταν τον έφερε ο μεγάλος Ζαγοράκης στον ΠΑΟ. Ο δικηγορικός απλά σύλλογος. Ξέραμε το μεγάλο μπαμπά. Ξέραμε. Σουντήρη πυροβόλησα λέει τον Πότο, ε. Εφτά σφαίρες έφαγε. Όχι τον Πότο. Το αυτοκίνητο. Το αμάξι του. Ναι. Εντάξει, τον Πότο πυροβόλησα. 7 σφαίρες. Και το αυτοκίνητο ήθελα να πυροβολήσω. Το 7 είναι το νούμερο του ψεύτη, μήπως το θεωρούν ψεύτη στην Κροατία. Δεν ξέρω. Συνειρμός αυτός. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Πάμε στο θέμα μας. Πάμε στο θέμα μας. Πάμε στο θέμα μας. Λοιπόν, δεν ξέρω, η επόμενη μέρα δεν πρέπει και δεν οφείλει να έχει τέτοιου είδους αναταράξεις. Η επόμενη μέρα έχει να κάνει με την αποφυγή των λαθών που έγιναν το καλοκαίρι του 19, το καλοκαίρι του 21, το καλοκαίρι του 22, το καλοκαίρι του 23. Απλά πράγματα. Κοιτάξτε, έτσι όπως το προσεγγίζουμε εμείς, γιατί το προσεγγίζουμε σοβαρά το θέμα τώρα, πέρα από το χαβάλε που κάνουμε γενικά, αλλά ναι, εντάξει, ναι. Κάποιες στιγμές δεν είμαστε σοβαροφανείς, τα προσεγγίζουμε σοβαρά τα θέματα. Μιλάμε σοβαρά. Ωραία. Το θέμα για μένα πρέπει να ξεδιαλύνει στο μυαλό του Σαββίδη. Δηλαδή, αν θέλει έναν αχυράνθρωπο, όπως το είπα, δεν ακούγεται πολύ καλά η λέξη, αλλά κάπως έτσι να. Εγώ θα ήμουν ένας αχυράνθρωπος, έτσι για να μην πω κανέναν άλλον. Λοιπόν, για να λειτουργεί σύμφωνα με, με τα πρέπει, με τα θέλω και με τις εντολές του Γκαγκάτση, τι έγινε, τίποτα. Έφαγα μια φλασιά, μια σκέψη της στιγμής, ρε φίλε, ναι. Και πήρα το ημερολόγιο τώρα να δω τις ημερομηνίες. 22 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα είναι εκλογές της ΕΠΟ. Ναι. 45 μέρες πριν πρέπει το να αεροστικοποιήσεις την. Ευρωεκλογές. Όχι, ευρωεκλογές. Okay. Πρέπει να αεροστικοποιήσεις την υποψηφιότητά σου. Άρα υπάρχει ασύμβαση να παραιτηθείς από τον ΠΑΟΚ. Mm. 45η μέρα πριν την 22 Ιουλίου είναι 8 Ιουνίου. Mm. Μια μέρα πριν. Ο Μάξο Γκαγκάτσης by the book μέχρι 8 Ιουνίου μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά παραιτείται. 9 Ιουνίου είναι ευρωεκλογές. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί ο Θοδωρής Ζωαγοράκης, λέμε ρε παιδί μου, γιατί το Πασόκ δεν θα βγάλει 8 βουλευτές στην Ευρωβουλή. Α, Πασοκάρα πήγε ο Θόδωρος, ναι. Ναι. Όπως η Νέα Δημοκρατία και 9, θα παίξει 2 με 3. 10 του μηνός, ποιος τον εμποδίζει να είναι ο επόμενος ανταυτού του Ιβάν Σαββίδη. Λέω εγώ τώρα. Ο Ζαγοράκης να είναι. Αν δεν βγει ευρωβουλευτής. Οι σχέσεις τους είναι αρκετά καλές. Δεν πάρα είναι κακές. Πάρα πολύ καλές σε όλα τα επίπεδα. Είναι πάρα πολύ καλές σε όλα τα επίπεδα. Mm. Ναι, εγώ ας πούμε που έχω πολύ καλές σχέσεις με τους Σωτήρης, σε φάση ας πούμε θα μπορούσα να του κάνω και μια πάσα. Άρα μια μέρα μόνο μένει κενό το πόστο. Αν είναι μπροστά ελεύθερος και φάτσα με τον τερματοφύλακα εννοώ. Έτσι, ναι. Ακριβώς, προφανώς. Το θεωρώ καλό συντερφόρο και θα τη στείλει την μπάλα. Δεν τη στείλει σαν το Ζαμόρα όπου να είναι. Δύο φορές μέσα ένα λεπτό. Έτσι. Εγώ έβαζα ένα ευρώ στο Θόδωρο. Έβαζε ένα ευρώ. Αν δεν εκλεγεί. Ναι. Ευρωβουλευτή. Στο Ζήση θα έβαζε. Ναι. Μισό όμω θα έβαζα στο Ζήση. Ναι, αλλά ο Ζήση κάνει κάτι λαθάκια τελευταία που. Ναι. Γι' αυτό θα έβαζα. Πέφτει στην υπόλοιψη παοξίδων. Δεν ξέρω γιατί τα κάνει αυτά τα λάθη. Τέλο πάντων, οκ. Και στην υπόλοιψη των κάποιων ανθρώπων που αποφασίζουν για τον ΠΑΟΚ που έχουν ρόλο εννοώ, και λόγο. Τέλο πάντων. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε. Θα την κάνουμε πιο μάλλον θα την κάνουμε πιο έντονα τη συζήτηση. Πιο πώς το λένε, θα έχουμε λεπτομέρειες, θα έχουμε δεδομένα. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι το σωστό. Όταν ανακοινωθεί. Μετά την Κυριακή, όπως λέγεται. Ναι. Έτσι.
Υπάρχει λειψανδρία. Λειψανδρία υπάρχει. Δεν νομίζω για αυτή τη θέση να υπάρχει λειψανδρία, Γιώργο. Δεν νομίζω. Σωτήρη, μιλάμε για κάποιον που να μπορέσει να λειτουργήσει όπως λειτουργεί ο Μάκης στην ΠΑΕ. Κοίτα. Κάποιον που να λειτουργήσει με την υπό τη σκιά του Μάκη. Έχουμε πολλούς. Ναι. Εύκολο είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Μπορεί να μοιραστούν αρμοδιότητες. Θεωρείς πιθανό αύριο το πρωί ο Ιβάν να κάνει πρόεδρο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον τον Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη? Δεν τον ξέρει ούτε η αδερφή του, ούτε η μαμά του. Έτσι. Και θα τον χρήσει και θα τον ανακοινώσει ο Ιβάν. Και υπάρχει περίπτωση κανένας να κουνηθεί μπροστά του? Όχι. 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 Απλά εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι 15 και 58, πιστεύω ότι το πρώτο φαβορί είναι αυτό που ήταν και πριν από 5 μήνες, ο Βαγγέλης Γραμμένος. Εντάξει. Όποιος και να έχει, από την ώρα που θα έχει το δαχτυλίδι από τον Ιβάν, θα έχει και τη δύναμη του Ιβάν. Και ο Ιβάν δεν θα τον διαλέξει ούτε για να κάνει δημόσιες σχέσεις, ούτε για να κάνει να ξεσκονίζει το γραφείο. Ο Ιβάν θα τον διαλέξει γιατί θα θέλει να ξέρει ότι θα έχει το κεφάλι του ήσυχο. Άρα τα κριτήρια. Ναι, αλλά δεν θα έχει το ρόλο που της Α κατηγορίας. Θα έχει το ρόλο της Β κατηγορίας. Γι' αυτό είναι και πιο εύκολη η επιλογή. Εγώ ξέρω ότι από την γάμα Θεσσαλονίκης να πάρει, με το που θα του δώσει το δαχτυλίδι, θα γίνει πρωταθλητής στην Super League. Κατευθείαν. Θα υπάρξουν οι αναταράξεις και θα βγουν οι διάφοροι, τέλος πάντων, αρνητιστές, οι haters, και θα αρχίσουν να λένε, okay, γνωστό, δεδομένο. Μπορεί να υπάρξει και κριτική, γιατί έβαλε τον Γιώργο και δεν έβαλε τον Άκη και τι σηματοδοτεί αυτό. Μην ξεχνάτε ότι ο Ιβάν Σαββίδης, εκτός από ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, είναι και ένα σημαίνον πολιτικό πρόσωπο, ή για να το πω καλύτερα, ένα πρόσωπο με πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Κάτι που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Έτσι, να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Άρα, ό,τι αποφασίσει, τα κριτήρια του δεν θα μας τα ανακοινώσει, απλά θα μας πει ποιος είναι και τελεία και παύλα, πάμε παρακάτω. Μας προβλημάτισε ο κύριος καθηγητής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Θερμά. Όχι, να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά. Πολύ θερμά. Καλά ξεμπερδέματα. Πιο θερμά δεν γίνεται. Γεια σας, κύριε καθηγητά, αγάπη μου, γλυκιά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ θερμά τον Άκη τον Φαρμάκη και τον Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη. Ευχαριστούμε και εμείς. Να πούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 17. Σε μία ώρα παίζει τελικό με τον Ολυμπιακό στη Λαμία. Πάλι τελικό παίζω, πάλι. Ναι. Και άλλο τρόπο θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί ποιο άλλο πήρε? Πήρε γυναίκες, μικρός, αυτά. Έχει πάρει ποτάμι μας ποδόσφαιρο. ΚΑΠΑ 15 πήρε. ΚΑΠΑ 19? Δεν πήρε. Α, ποιο το πήρε? Ο Ολυμπιακός. Α, γιατί δεν το έπανε? Όχι, είπες γιατί ποιο άλλο πήρε. Ναι, ρε, πήρε, φίλε, δεν το έπανε. Τελευταία έγινε το 19. Πότε έγινε αυτό, ρε? Το οποίο, να θυμίσουμε, το 17 και το 15, αυτό που παίζει σήμερα, ναι, είναι το πρωτάθλημα που έπαιρνε ο Άρης πριν το 59. Πέπεξε Βοράς Νότος, κάνανε φάνε ένα φορό στη Λαμία, ναι, και σήμερα θα βγει ο πρωταθλητής. Αυτό το πρωτάθλημα να το πάρει εδώ η πόλη μας, το αναγνωρίζουμε. Εννοείται. Πριν το 599 δεν τα αναγνωρίζουμε, Γιώργο. Τώρα είναι αυτά που έπαιρνε ο Άρης με 68 βαθμούς που κράζουν οι παοξίδες. Ναι, τέτοιο πρωτάθλημα. Λοιπόν, το κορυφαίο μπραντ στην τεχνολογία είναι ο Μεϊμάρης, GPS βυθόμετρα, σύρματοι, υποβοδότητες, 6 ρολόγια, action κάμερες. Αν είσαι κυνηγός ή ψαράς, το Μεϊμάρη θα πας, και φυσικά υπάρχει το e-shop meimaris.com. Έρχονται Μιχάλης Λοντιάζης, Ανάς Δημόπουλος, μέχρι τις 6 στο Λίμπερο 107,4. Φόρα Παρτίδα. Θα τους ακούτε. Ξέρουν περισσότερη μπάλα από όλους αυτούς που μιλάνε στα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, εκτός από τον Ντέμι.